Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Εδώ podcast της Δευτέρας που δεν είναι και τόσο έτσι σε μία σειρά, σε ένα πρόγραμμα Αλλά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε, να τα, να τα έχουμε έτσι κάθε Δευτέρα Και είμαστε στο δεύτερο μέρος, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος ε, για αυτό που είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη φορά όπου μιλάγαμε για το, για αυτό το εγχειρίδιο ε, το οποίο δείχνει το πώς τα σώματα ασφαλείας αντιμετωπίζουν και κάνουν ανάγνωση τη λεγόμενη ε, Ισλαμιστική Ριζοσπαστικοποίηση Το πρόβλημα βεβαίως με αυτό το εγχειρίδιο είναι παρόμοια εγχειρίδια που κυκλοφορούν είναι ότι αντί να προσφέρουν γνώση ε, για το πρόβλημα που λέγεται εξτρεμισμός, ε, θρησκευτικός ε, 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 εξτρεμισμός, αντί να προσφέρουν γνώση βυθίζουν στην άγνοια και ως προς τον εντοπισμό του, εξ, του εξτρεμισμού και της πραγματικής απειλής. Το πρώτο μέρος καλύψαμε το πρώτο κομμάτι. Σήμερα θα περάσουμε στο δεύτερο και μάλλον θα ολοκληρώσουμε. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι λίγο μεγάλο το, το, το μέσο επίπεδο. Είχαμε δει το μικρό, μικρό επίπεδο, τώρα βλέπουμε το μέσο επίπεδο. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να το τελειώσουμε σήμερα. Ε, πρέπει να δείτε την προηγούμενη εκπομπή για να παρακολουθήσετε το πώς, δηλαδή τι ακριβώς ε, κάνουμε εδώ, τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ με τον αδερφό μου τον ε, Δημήτρη, όπου μας βοηθάει, μας ε, που μας βοηθάει ως προς την ανάγνωση, ως προς τη μελέτη και ως προς τον σχολιασμό ε, που είναι απαραίτητος. Ε, αδερφέ μου Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Γεια από μένα. Και Για να πάμε να δούμε, καλά. πάμε πάμε, πάμε ναι. να το ολοκληρώσουμε, πάμε να προσπαθήσουμε ναι. να το ολοκληρώσουμε, να δούμε πού είχαμε μείνει. Το έχω εδώ εγώ και μπροστά μου. Είχαμε αναφέρει, όπως είπες και εσύ, το μικρό επίπεδο, το επίπεδο δηλαδή του ατόμου. Και τώρα θα πάμε στο επίπεδο, στο μέσο επίπεδο, όπου αναφέρεται την ομάδα και στην κοινότητα. Ε... Για να καταλάβει και ο κόσμος ή να υπενθυμίζουμε, το πρώτο κομμάτι που είχαμε, που είχαμε δει αφορούσε το άτομο. Και αφορούσε το άτομο σε ένα μικρό επίπεδο, όπως μας λέει και το εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο, σημείωση, γιατί κάποιος είχα κάποια σχόλια που με ρωτάγανε αν μπορώ να το δημοσιεύσω, θα δημοσιευθεί. Θα δημοσιευθεί, θα δούμε αν, είναι, αν το τελειώσουμε σήμερα ή αν έχουμε τρίτο μέρος, όπως και να έχει στο τέλος, θα δημοσιευθεί το αρχείο σε PDF, να έχετε κι εσείς πρόσβαση. Λοιπόν, το, είχαμε λοιπόν το επίπεδο του ατόμου, μικρό επίπεδο, τώρα το μέσο επίπεδο της, ε, που αφορά την ομάδα και την κοινότητα. Και τι μας λέει τώρα εδώ πέρα, Δημήτρη, Ποιε είναι οι απειλές. Ε, να πάμε λοιπόν στο κομμάτι που είναι η υποδηλωτικοί παράγοντες, δηλαδή αυτό που αφορά την συμπεριφορά και τις δράσεις και μας λέει ότι σε επίπεδο ομάδα ή κοινότητα, οι υποδηλωτικοί παράγοντες, παράγοντες είναι ο αριθμός των μουσουλμάνων προσήλυτων στην περιοχή, mm. αναφέρει τον αριθμό των μεταναστών που έχουν επιστρέψει ε, από, ε, από διάφορε περιοχέ, όπω στη Μέση Ανατολή. Και εκεί αναφέρω ότι, μήπως, υπό, ότι πιθανόν εκεί να υπάρχουν επαφέ με εξτρεμιστικέ ε, ομάδε. Ε, είναι ο αριθμό των ανθρώπων με θρησκευτική εκπαίδευση στην Μέση Ανατολή. Πάντα μιλάμε για την κοινότητα και την ομάδα, έτσι, νομίζω. Mm -hmm. Ε, συνεχίζει με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμφανή αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση όπως τα ρούχα ε, και τα γένια. Είναι ο, επιπλέον αναφέρει τον αριθμό και το μέγεθος των βίαιων ε, διαμαρτυριών, οριών και άλλα περιστατικά με ιδεολογικό, θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο. Θα ε, θα κάνω τώρα μια ανάγνωση όλα μαζί και θα τα αναλύσουμε. Είναι οι διαμαρτυρίε ναι, ναι οι σε ξένη γλώσσα, ειδικά ε, αν αυτέ συνδέονται με εξωτερική παρουσία. Ε, ο αριθμό των άτυπων τζαμιών και πιστών. Περιστατικά όπου τα μέλη μιας κοινότητα εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας, μυστικότητα ή άλλε τελετουργικές ε, υπότες, όπως όπω αναφέρει οι δραστηριότητε, ο αριθμό των θρησκευτικών σχολείων, ειδικά λέει, το αναφέρει αν συνδέονται με διφορούμενε πηγέ χρηματοδότηση το εξωτερικό, όπω σε παράδειγμα την Σαουδική Αραβία, ξένοι θρησκευτικοί απεσταλμένοι, οι οποίοι είναι ενεργοί στην περιοχή, ηγέτε που διαδίδουν ρητορικέ και υλικό που εξυπνούν τη βία, και συνεχίζει με στρατιωτική ή πολεμική εκπαίδευση. Μέλη τη κοινότητα λέει να έχουν επαφέ ή να υποστηρίζουν ξένου μαχητέ. Συνεχίζει ότι στο κομμάτι αυτό είναι οι σαλαφιστικέ φιλανθρωπικέ ανθρωπιστικέ οργανώσει. Έλεγα και εγώ δεν θα το αναφέρουν αυτό. Ναι, φυσικά, βέβαια, αυτό οπωσδήποτε. Που δραστηριοποιούνται σε κέντρα προσφύγων. Χαρισματικοί ντόπιοι θρησκευτικοί ηγέτε και τελειώνει με τις δραστηριότητες νέων άγνωστων άτυπων οργανώσεων, Ιδρυμάτων, όπως θρησκευτικών και πολιτικών. Αυτή είναι η λίστα οπου είπαμε, αναφέρεται στις δράσεις και στις συμπεριφορές και είναι υποδηλωτικοί παράγοντες κατά αυτούς που έχουν συντάξει το, αυτό το κείμενο. Λοιπόν, λοιπόν έχουμε μία ποινικοποίηση λοιπόν ότι σε περίπτωση που έχουμε άτομα που έχουν μεταστραφεί στο Ισλάμ ε, αυτός είναι ένας υποδηλωτικός κακός παράγοντας. Ε, με άλλα λόγια έχουμε ποινικοποίηση της μεταστροφής προς το Ισλάμ. Άτομα δηλαδή που μπορεί να έχουν μαζικά εντό αγωγικών να έχουν ασπαστεί το Ισλάμ αυτό είναι κάτι κακό. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ανησυχήσει και πρέπει να προβληματίσει σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγώ σαν μουσουλμάνος ως μουσουλμάνος γιατί μου κάνανε και παρατήρηση μου λένε μην λες σαν μουσουλμάνος λες ως μουσουλμάνος. εγώ ως μουσουλμάνος ε, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα δηλαδή κάποια άτομα ασπάζονται το Ισλάμ αυτό από μόνο του σημαίνει μία δράση μια δραστηριότητα ε, η οποία πρέπει να προβληματίσει. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι το πρόβλημα, δηλαδή η ποινικοποίηση κατά κάποιον τρόπο ή η δαιμονοποίηση ή ε, η υποψία δημιουργείται μόνο και μόνο γιατί κάποιος ασχολείται με το θρήσκευμα και όχι με κάποιο βίαιο παράγοντα περιστατικό, ο οποίος είναι κατανοητός, και πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση και όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Διότι αυτό τώρα, το πρώτο, αριθμός μουσουλμάνων, ε, ε, οι, μουσου, οι ατόμων που μεταστρέφονται στο Ισλάμ, δεν σημαίνει τίποτα, απολύτως. Απλά σημαίνει, όπως είπαμε πιο πριν, βάζουμε στόχο του ε, μουσουλμάνους, το Ισλάμ. Ομοίως, αριθμός, λέει, μεταναστών που έχουν επιστρέψει. Και μου κάνει εντύπωση από τη Δυτική λέει η Ευρώπη. Δεν ξέρω εσύ αν το έχεις καταλάβει Δημήτρη κάτι που το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει από τη Δυτική Ευρώπη λέει το εγχειρίδιο ή από τη Μέση Ανατολή. Το συνδέει αυτό απαραίτητα με ε, επαφές με εξτρεμιστές. Μπορεί να το συνδέει. Δηλαδή η επιστροφή αυτή να έχει να κάνει με επαφές με εξτρεμιστές. Αλλά το γεγονό που ένα μετανάστη επιστρέφει, μουσουλμάνο, ε, από Μέση Ανατολή, το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, από τη χώρα του, που μπορεί να έχει πάει, πάρα πολλοί μεταναστεύουν. Ε, πάρα πολλοί είναι μετανάστε, επιστρέφουν στην πατρίδα του για, για τι θρησκευτικέ του γιορτέ, όπω το Ραμαζάνι και επιστρέφουν. Δηλαδή, η επιστροφή αυτή είναι υποπτή. Φέρνει απαραίτητα κάτι κακό. Ε, μέσα πάλι στη χώρα. Αυτό είναι που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πού είναι για άλλη μια φορά το κακό της υπόθεσης ή το ε, για ποιο λόγο πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η, η, η τρομολαγνία. Και πιθανές επαφές με εξτρεμιστές. Τι, πιθ, ε, τι εννοούμε πιθανές επαφές με εξτρεμιστές. Δηλαδή και πο έχω, έχω ζήσει αυτό το πιθανές πολλές φορές ε, και πολλές φορές τι γίνεται. Ε, έχω αντιληφθεί ότι τα σώματα ασφαλείας κατά την ανάλυση τους, ε, ακόμα κι αν δεν έχεις καμία απολύτως σχέση με εξτρεμιστικό στοιχείο ή ρίζο σπαστικοποιημένο στοιχείο, ε, μόνο και μόνο γιατί πέρασες, να το πούμε έτσι, από ένα τζαμί, ή γιατί σου έστειλαν μήνυμα ή γιατί σου έστειλαν email διότι ήθελαν μία πληροφορία ή ενημέρωση, αυτόματα έχουμε σύνδεση κατά την ανάλυση. Κατά την ανάλυση λοιπόν των σωμάτων ασφαλείας που ασχολούνται με την ανάλυση και την πληροφορία, ένα στοιχείο το οποίο είναι ασήμαντο, μια κατάσταση ασήμαντη, διαμορφώνουν μία κατάσταση να, ε, σύνδεσης, ένα, ένα, δηλαδή είσαι, είσαι συνδεδεμένος και αυτόματα αυτό μπαίνει στη μαύρη λίστα. Ενώ δεν έχεις καμία απολύτως σχέση, δεν γνωρίζεις καν το άτομο, είναι πολύ φυσιολογικό όταν είσαι ημάμις ή ιεραπόστολος να έχεις ε, να προσπαθούν να σε προσεγγίσουν για να ρωτήσουν ή να μάθουν. Αυτό δεν σημαίνει σύνδεση. Δεν σημαίνει έχω σχέσεις. Και εδώ... Αν να εξυφθύνει. Ναι, ναι, ναι πες, Αν με. πες, πες. Ε, Δεν μπορείς να έχεις ευθύνη εσύ, ε, οποιοςδήποτε είναι σε αυτή τη θέση, με το ποιος τον προσεγγίζει ή δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι αυτός, ούτε της προσθέσεις... Προσθέ, τις πρόθεση που έχει τώρα το πάντων αυτό οποίο. Ε, δηλαδή είναι πραγματικά ένα τσουβάλιασμα. Αυτό, -ακριβώς. αυτό ακριβώ. Το οποίο δημιουργεί εξορισμό πρόβλημα. πιθανές, έτσι, το, αυτό, ό, αυτό το πιθανόν τάδε. Δηλαδή κάτω από το πιθανόν βάλ του όλου. Του πάντε. ό,τι ακριβώ θέλουν να βάλουν ή του συμφέρει ή επιδιώκουν Και αν μου επιτρέψει ακόμα στην προηγούμενη έτσι, το ο αριθμό των προσήλυτων σε μια περιοχή δημιουργεί το αντίθετο. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτοί που έχουν συντάξει από τον κυρίδιο, αυτοί στοχοποιούν. Ε, δεν είναι η προσήλυτη σε μια περιοχή που είναι το πρόβλημα. Οι ίδιοι δημιουργούν το πρόβλημα υπό την έννοια ότι στοχοποιούν. Α, υπάρχουν προσήλυτε σε μια περιοχή. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Mm. Άρα εδώ. Δηλαδή, θέλουν να προλάβουν υποτίθεται κάτι οι ήδη δημιουργούν αυτό που υποτίθεται θέλουν να προβλάβουν. Διότι μέσα από τη στοχοποίηση ε, λαμβάνουν τα όποια μέτρα θεωρούν αυτό ότι πρέπει και δημιουργούν το πρόβλημα αυτό. Και το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι τι σημαίνει δηλαδή ε, πώς λέγεται, να το πω έτσι απλά ότι πιθανές επαφές με εξτρεμιστές που είπαμε και πιο πριν. Ε, έχουν κάποια καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είναι αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις ή ξέρω, οι οργανώσεις. Διότι ναι, αν πούμε, ε, έχετε κάποια συγκεκριμένη το, το, καταλαβαίνω. Και είναι λογικό όταν υπάρχει κάτι έτσι πολύ χειροπιαστό ότι αυτή η οργάνωση, αυτά τα άτομα είναι ξεκάθαρα Δημιουργούν πραγματικά πολύ έντονο πρόβλημα. Και να το καταλάβω ότι να έχουμε αυξημένη την προσοχή μα σε άτομα που έρχονται σε επαφή. Αλλά τέλο πάντων, υπάρχει η ξεκάθαρη εικόνα ποιε είναι αυτέ οι οργανώσει και αυτοί οι άνθρωποι. Το έχουν ξεκαθαρίσει. Όχι, όχι, έχουμε Ά. ένα τσουβάλιασμα. Δυστυχώ δεν μπορεί. υπάρχει. Είναι, είναι, και... δηλαδή, δεν, δεν γνωρίζουν οι ίδιοι. Γνωρίζω, δεν και, άτομα, γνωρίζω και άτομα. Ε, που έχουν υποστεί αυτό το τσουβάλιασμα και έχω και προσωπική εμπειρία ε, το, ναι. που έχω ενημερωθεί σε, παλιά, παλαιότερα, αρκετά παλιά ότι να πω, ας πω το δικό μου παράδειγμα ας μην πάω τώρα σε άλλο γιατί το ξέρω αυτό το πιθανόν επαφή με εξτρεμιστές ένα τζαμί στην Ολλανδία το οποίο οι ίδιοι το είχαν καταγράψει ω ε, εξτρεμιστέ. Εντάξει. ή ξέρω εγώ από τη χώρα, από την αντίστοιχη υπηρεσία ασφαλεία ε, που καταπιάνεται με αυτά τα πράγματα, είχε μπει ω ως ως εξτρεμιστικό χώρο. Και επειδή αυτά τα άτομα έκαναν ταξίδι στην Ελλάδα, δημιούργησαν από το πουθενά μία σύνδεση με το πρόσωπό μου. Από το πουθενά. Σε το μεταξύ ούτε εγώ είχα, ούτε, ούτε υπήρχε επαφή, ούτε υπήρχε ε, κάποια, ε, να το πω έτσι, σύνδεση διαδικτυακή, τίποτα. Α, ήρθαν στην Ελλάδα, άρα λογικά θα είχαν επαφές με τον Άχμαντ. Και γράφτηκε σε ανάλυση η οποία ήταν υποτίθεται απόρριτη, αλλά έφτασε στα αυτιά μου ότι υπήρχε σύνδεση με τα συγκεκριμένα άτομα. Ακριβώς, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ο ορισμός δηλαδή αυτό το πράγμα ότι κοίταξε να δεις μπορεί να τσουβαλιάσουμε τα πάντα και να σε συνδέσουν σε άσχετες καταστάσεις που να θα ρωτήσει και θα πει γιατί να γίνει μια τέτοια πολύ έτσι να το πω μία επαγγελματική προσέγγιση ή τόσο άστοχη να το πούμε συμπεριφορά και σύνδεση. Η απάντηση είναι και μπορεί και να το πούμε και μετά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης που γίνεται για ένα πρόσωπο και το έχω πει πολλές φορές και είναι, είναι εμπειρικό αυτό γιατί κάθομαι με άτομα ε, τα οποία ασχολούνται με αυτό το, το επάγγελμα και καθόμαστε αναγκαστικά να το πω έτσι. Δηλαδή πρέπει. Είναι ένα είδος υποχρέωση που έχουμε. Και αν δεν υπάρχει αυτή η, η, η επικοινωνία με αυτές τις υπηρεσίε. Ε, υπάρχουν τρομερά και σοβαρά προβλήματα. Συνεπίεσης ότι αν ε, πραγματικά υπάρχει μία απειλή, σαφώς αναγνωρίζουμε ότι πρέπει αυτό να, να γίνει αναφορά, πρέπει να αναφερθεί ε, Πραγματική απειλή όμω. Όπω και να έχει, αυτό που έχω καταλάβει και έχω συνειδητοποιήσει και το είχα γράψει ε, και σε επιστολή ε, ω ε, ένα είδο διαμαρτυρία, ότι όταν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών γράφουν μία αναφορά μία ανάλυση, η υπερβολή στην ανάλυση για ένα πρόσωπο ε, η πιθανότητα όχι η, να υπάρχει υπερβολή, αλλά οι χοντροκομμένες αναφορές να υπάρχουν στην ανάλυση είναι τεράστια η πιθανότητα. Και ο λόγος είναι ότι επιδιώκουν ε, τα συγχαρητήρια των ανωτέρων. Επιδιώκουν να διακριθούν μέσα από την ανάλυση. Άρα εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια... Ε, δηλαδή, και παρατηρείται πάνω, σε αυτό, ναι. αυτό, πάνω σε αυτό ναι. η, η, επινόηση πολλές φορές στα χοντροκομμένα σχόλια και το πρόβλημα από το πουθενά. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχουμε okay. ανάγκη να το δημιουργήσουμε. Δημιουργούμε το ίδιο Γιατί πρόβλημα. πρέπει να υπάρχει η προαγωγή, το μπράβο του ανωτέρου. Αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι δεν είναι απλά πρόβλημα και εμπόδιο, είναι σκάνδαλο αυτό. αυτό. αυτό είναι. Έχω βιώσει, έχω βιώσει εγώ προσωπικά τέτοια σκάνδαλα και ο πατέρας μου παλιότερα, πολλά. Το να παίρνω δηλαδή ένα χαρτί, να κάθομαι να γράφω ή να πληκτρολογώ στο κομπιούτερ μια αναφορά για ένα άτομο, να του αποδίδω πράγματα, να κάνω την τρίχα τριχιά, να βγάζω από τη μήγα ξύγκη, να εμπλουτίσω την ανάλυση και την αναφορά, γιατί πρέπει κάτι να παρουσιάσω. Άρα δεν είναι ότι, Έτσι? σε αυτό που προηγουμένω να μου επιτρέπεις, δεν είναι τόσο αυτό, ο, αυτός ο Στο παράδειγμα σου, δεν είναι τόσο αυτό. Υπό την έννοια ότι δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι κάνουν, ή δεν, γνωρίζα, δεν γνωρίζω αν πολλές, υπάρχει πολλές, αυτό. Δεν λέω, ναι, απλά λέω ότι βάζουμε και το ενδεχόμενο λοιπόν όπω το αναφέρει και συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι όλα αυτά τα αφήνουμε λίγο και έολα λίγο φλου, να το πω έτσι. Αυτό, αυτό ακριβώ. Για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που συμβαίνει και αυτό που θέλουμε. Δεν γνωρίζω αν αυτό υπάρχει στο εξωτερικό. Αλλά αυτό το έχω βιώσει εδώ στην Ελλάδα. Να φτιάχνουμε, δηλαδή να φτιάχνουμε μία αναφορά η οποία ε, και δεν ξέρω το, τότε ειδικό, ειδικότερα στα παλαιά τα χρόνια εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή θέλω να πιστεύω έχει διορθωθεί ε, διότι όσο υπάρχει και εμπειρία αλλά δυστυχώς δεν δε βλέπω ίδια πρόσωπα βλέπω ίδιες καταστάσεις ίδιες νοοτροπίες, ίδιες συμπεριφορές δεν πολλοί αλλάζουν αλλά θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει η θέληση να αλλάξει μια κατάσταση και Δηλαδή αναφέρονται πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιθανόν και μάλλον και μακροπρόθεσμη απειλή, δηλαδή τίποτα, έτσι απλά να, να εμπλουτίσουμε λίγο, να δικαιολογήσουμε το επάγγελμα, να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας, έτσι και να δημιουργήσουμε καταστάσεις οι οποίες δεν αποτελούν και κίνδυνο δηλαδή και χάνουμε και το χρόνο μας κιόλας αντί να δούμε πραγματικές πηγές και θα το δούμε και τώρα πως πώς χάνεται ο χρόνος αυτών των ανθρώπων σε πράγματα, η ενέργεια πως ε, υπάρχει σπατάλη ενέργειας, χωρίς λόγο σε λάθος κατευθύνσεις έτσι, λοιπόν ε, λέει στη συνέχεια για Που ημασταν αριθμός Και μέγεθος ναι εχουμε τον αριθμο ανθρωπων με θρησκευτικη εκπαιδευση στη μεση ανατολη που Ναι και μετα αναφερει και για την εξωτερική εμφάνιση. <laughs> για άλλη μια και... φορά, αναφέρε... αναφέρεται η θρησκευτική εκπαίδευση από τη Μέση Ανατολή. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω. Αυτό το γιατί αναφέρεται πάλι, ε, είχε αναφερθεί στο άτομο την προηγούμενη φορά, στο μικρό επίπεδο. Τώρα στο, στις, στο μέσο της κοινότητα, του συνόλου, αναφέρεται και. Ότι εδώ. αν με την κοινότητα υπάρχουν άτομα που έχουν εκπαιδευτεί ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, δηλαδή το στοχοποιεί, α το πούμε έτσι, το θέτησαν ένα. Ε, δεν λέγεται κάπου αλλού. Ξαναλέω ότι το μορφωτικό επίπεδο από τη Μέση Ανατολή για το Ισλάμ είναι εξαιρετικό. Ε, είναι θετικό δεν είναι αρνητικό η εκπαίδευση από τη Μέση Ανατολή αν είναι άτυπη αν είναι δηλαδή να το πούμε έτσι άγνωστη ε, αυτό μπορεί δηλαδή να προβληματίσει αλλά όταν έχουμε από ναι. Ισλαμικά Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής και, και το Πανεπιστήμιο και της, της θα... Αιγύπτου της Ασχάρ ναι. το Πανεπιστήμιο και το, και το Ισλαμικό να το να μου επιτρέπει. Ναι. Και με το παρακάτω, όπου δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι στο, στο μυαλό του το συνδέουν με κάποιο τρόπο. Έχει παρακάτω ένα που λέει αριθμό θρησκευτικών σχολείων, ειδικά αν η χρηματοδότηση είναι από το εξωτερικό και ε, 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 το κάνει πιο συγκεκριμένο από okay. τη Σαουδική Αραβία. Έχω, ε, είναι κάτι άλλο ε, τα θρησκευτικά σχολεία. Και ναι. τα, θα απλά που... έχω, έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο να με διορθώσει ότι. Ε, έχουν μία, ε, όταν λένε από τη Μέση Ανατολή, έτσι νομίζω ότι αναφέρονται από, θα το αναλύσει εσύ ή θα μου πεις αν κάνω λάθος ή όχι, ότι ε, αναφέρονται γενικά και ειδικά από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι έχουν ένα προβληματισμό συγκεκριμένα από τη Σαουδική Αραβία, αν έχει έρθει κάποιο από εκεί ή αν εδώ υπάρχουν κάποια σχολεία χρηματοδοτούμενα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι. Ανοιχτή συζήτηση κάνουμε. Δεν ε, Όχι, έχουν. Δεν γνωρίζω δηλαδή. στιγμή η Σαουδική Αραβία έχει αναφερθεί δύο-τρει φορέ στο έντυπο. Ναι, ακριβώ. Και όντω βάζουν τη Σαουδική Αραβία στο στόχαστρο. Ε, και ο λόγο. και θα δούμε το λόγο. Ε, θύμισε μου το μόνο στη συνέχεια, γιατί ναι, αναφέρεται στα ναι, ναι, ναι. θρησκευτικά σχολεία. Ναι. και θα δούμε τι σημαίνουν τα θρησκευτικά σχολεία. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα θρησκευτικά σχολεία. Δεν είναι ναι. η εκπαίδευση τη Μέση Ανατολή μέσω αυτό που αναφέρονται τώρα, την θρησκευτική εκπαίδευση. Τα θρησκευτικά mm -hmm. σχολεία είναι ο... εντό τη κοινότητα που πολλέ φορέ οι μουσουλμάνοι ε, θέλουν ναι. μια, ε, ένα σχολείο για τα παιδιά του να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Η θρησκευτική ναι. εκπαίδευση εδώ έχει να κάνει με την Ισλαμική εκπαίδευση από τη Μέση Ανατολή. Και αυτήν την ποινικοποιούν, την δαιμονοποιούν, τη βάζουν, να το πούμε έτσι, στη λίστα. Ένα παράγοντα, μία συμπεριφορά, μία δράση η οποία πρέπει να μα να να, να, να να υπάρχει κινητοποίηση. Ξαναλέω, όπω είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν σημαίνει τίποτα αυτό από μόνο του. Η θρησκευτική εκπαίδευση και συγκεκριμένα η επίσημη εκπαίδευση που μπορεί να έχει ένα άτομο από ένα πανεπιστήμιο Ισλαμικό, ε, περίπτωση τη Αιγύπτου, στο Άζχαρ το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μεδίνας ή της, uh, το Όμουλ Κόρα. Τα οποία είναι μεγάλα πανεπιστήμια να πούμε, είναι, 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 παγκοσμίως γνω... γνωστά. Πα... το... Δεν μόνο μεγάλα, είναι... είναι, δηλαδή η ποιότητα της εκπαίδευσης. Και ποιότητα, ε... ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε το Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας, έχουμε ακόμα και στο Πακιστάν. Δεν μπορούμε αυτά με μια τόσο ευκολία... Δηλαδή πρέπει να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Τι εννοούμε θρησκευτική εκπαίδευση. Ναι. Αν είναι ο κάθε ο οποίος κάθεται και μαθαίνει το Ισλάμ από μόνος του ή μέσω διαδικτύου, ή, δηλαδή κατανοητό αυτό, αλλά ένα άτομο το οποίο έχει σπουδάσει απ' έξω, θα τον, ε, θα τον βάλεις στη λίστα, θα τον υποπτευθείς, επειδή έχει θρησκευτική εκπαίδευση, επειδή έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δηλαδή επειδή έχει... Έμαθε το Ισλάμ, μορφώθηκε. Ενώ άμα ήταν ε, η εκπαίδευση του ευρωπαϊκή για το Ισλάμ. Ακριβώ, ναι. Μιλάμε τώρα που βάζουν στο ανώριο σαν όρο την Μέση Ανατολή. Άρα δηλαδή τι θέλουν, θέλουνε η θρησκευτική εκπαίδευση να είναι εγώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τη ε, Λυγή... σχολή που έχει δημιουργηθεί, από τη Δυτική Ευρώπη, από, από κέντρα τα οποία είναι oriented. Α, μπράβο. Ωραία, κέντρα, τα ούτε... κέντρα τα οποία δείχνουν μία εικόνα για το Ισλάμ ε, να μην υπάρχει το δόγματικο στοιχείο, να είναι απλά μία ναι. φυσιολογία. μία ιστορία Αυτό. του Ισλάμ με έμφαση, με έμφαση ε, το πώς το Ισλάμ πρέπει να ε, αφομοιωθεί, να συμβιβαστεί, να αφήσει κάποιες βασικές αρχές του, α, τέτοιου είδους. Όταν λέμε δηλαδή σπουδαίες στο Ισλάμ για αυτούς, είναι οι σπουδέ αυτέ που δεν έχουν ε, θεολογικό και δογματικό χαρακτήρα. Και, και οι σπουδέ αυτέ που έχουν θεολογικό Αυτό, δηλαδή ο... αυτό ναι. είναι που ποινικοποιούν. Οι σπουδέ που έχουν θεολογικό και δογματικό χαρακτήρα είναι οι κακέ σπουδέ. Είναι οι σπουδέ που δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτό ήθελα να τονίσω. Ναι. Ότι ο μουσουλμάνος ο οποίο μαθαίνει την Αγίδα του, το Τεουχίδ, την Σούνα αυτό το άτομο είναι ένα άτομο το οποίο δεν το θέλουμε. Είναι προβληματικό αυτό το άτομο. Και εντωμεταξύ το παράδοξο είναι ότι αυτά τα άτομα σου παρέχουν γνώση για τις σεκτες, για τους εξτρεμιστές και αυτά τα άτομα εσύ τα βάζεις κάτω από το μικροσκόπιο άδικα. Άρα λοιπόν η θρησκευτική εκπαίδευση είναι υπεραπαραίτητη και όχι δράση και συμπεριφορά που να είναι ένα, ένας κακός υποδηλωτικός παράγοντας. Το είχαμε πει και την ότι προηγούμενη. Ότι, επειδή αναφερόμαστε στην κοινότητα, σε αυτό το κομμάτι, αυτό που τους ενοχλεί είναι ότι εάν υπάρχουν άτομα, όπως αναφέρεις και εσύ, με σωστή θρησκευτική εκπαίδευση, που παρέχεται στις σχολές ε, πασίγνωστες της Μέσης Ανατολής, αν λοιπόν υπάρχουν τέτοια άτομα, τι θα συμβεί, Θα επιγυρίσουν στην κοινότητα, αυτό είναι αυτό που δεν θέλουν, αυτό που τους ενοχλεί. Και θα μιλήσουν για την θρησκεία, την θρησκεία σε σωστή βάση, και αυτό τι θα κάνει, Δεν θα τους, θα τους την κοινότητα, θα την εντάξει, δεν, δεν θα πει την κοινότητα να αφομοιωθεί. Mm. Αυτό, αυτό είναι που τους ενοχλεί. Ότι αν γίνει η σωστή εκπαίδευση στη κοινότητα από έναν θρησκευτικό λειτουργό ο οποίο παρέχει τη σωστή εκπαίδευση, θα εμποδίσει αυτό που θέλουν, την απομειωση Εν είναι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και κάτι άλλο. Αυτός που έχει θρησκευτική εκπαίδευση από ένα Ισλαμικό Πανεπιστήμιο, καθώς πρέπει, ή ένα άτομο της μορφωμένο τέλο πάντων γενικότερα, βοηθάει την κοινότητα, δεν της κάνει κακό. Και βοηθάει την κοινότητα να έχει και την ορθόδοξη προσέγγιση προς την πίστη και επίσης βοηθάει, ενημερώνει την κοινότητα να προσέχει από εξτρεμιστικά στοιχεία. Βέβαια. Mm. Αλλά με τον τρόπο που πρέπει, όχι με τον τρόπο αυτό που θέλουν πολλές φορές οι υπηρεσίες αυτές, δηλαδή να λειτουργεί με τρόπο ε, να είναι δηλαδή ε, ε, ενός... Είναι ακριβώς όπως το Και εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι. Ότι και είναι, αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, έχουν συντάξει ένα κείμενο το οποίο έρχεται, θα το, το δούμε και παρακάτω, έρχεται μονίμως σε κόντρα σε αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν να, να, να διαφυλάξουν με αυτό το κείμενο. Δηλαδή, άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, την οποία υποτίθεται ότι αυτοί αγωνίζονται, ακριβώς. τους βάζουν στο στόχαστο. Είναι, είναι εντυπωσιακό το πώ γίνεται αυτή. Απλά δυστυχώ να το πούμε αυτό ότι αυτά τα ναι. είναι, δεν είναι, 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 είναι από το εξωτερικό τώρα. Δεν είναι μελέτε που έχουν γίνει από άτομα στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχει μια πρωτοβουλία. Ε, οι, ναι. οι ελληνικές ελληνικέ υπηρεσίε να έχουν μια πρωτοβουλία αναγνώριση και εντοπισμού. Δεν υπάρχει. Είναι ένα copy-paste από το τι φέρνουν από το εξωτερικό και δυστυχώς τα υλοποιούν και εδώ τυφλά. Χωρίς γνώση, <χω> χωρίς κατανόηση. Το τι είναι ο, ο αυτός που έχει μεταστραφεί, τι είναι η γενιάδα, τι είναι η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση, που λένε αλλαγή στην εξωτερική εμφάνι εμφάνιση. Γιατί, και περνάμε στο επόμενο, για την, και την... Και την... Είναι, Ποιο είναι, είναι το, ποιο είναι το στοιχείο που θα σου προκαλέσει ριζοσπαστικοποίηση αν αλλάξει εσύ την εξωτερική σου εμφάνιση. Το έχουμε ξαναπεί όλα τα, τα περισσότερα χτυπήματα σε Ισλαμικές χώρες και Ευρωπαϊκές δεν έγιναν γιατί ο άλλος είχε εξωτερική εμφάνιση. Δεν έγινε γιατί ο άλλος είχε γένεια. Δεν ξεκίνησε ο εντοπισμό του κατά, κατά αυτόν τον τρόπο. Η, η εμφάνιση που θα αλλάξει έχει να κάνει με, τις, με το τι σου λέει και η θρησκεία. Δηλαδή, τα ρούχα σου μπορεί να, να είναι πιο, πιο σεμνά, να αφήσει τη γενιάδα σου πάλι για λόγου τη παράδοση του, του προφήτη μα, του σ. Αυτό δεν είναι έκφραση ριζοσπαστικοποίηση. Δεν σημαίνει κάτι. Αυτό που είναι. Που να κοιτάς... θυμίσουμε ότι οι μεγαλύτερε τρομοκρατικέ οργανώσει, τι οποίε θέλουν να προστατεύσουν την κοινωνία από αυτέ, έχουν γίνει από άτομα που δεν είχαν τέτοια εμφάνιση και συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν είχαν και ισλαμική υπό συμπεριφορά υπό... γενικότερα. Ναι, είναι αυτό ακριβώ. Ήταν άτομα τα οποία είχαν κάνει φυλακή. Διαβάζαμε για την, επιθέσεις που είχαν γίνει μόνο να τα βρει οπωσδήποτε στο ίντερνετ, στη Γαλλία και στο Βέλγιο, που τέλος πάντων άτομα λέγανε οι γείτονες, παράδειγμα, μα αυτός δεν μας κινούσε την υποψία, ήταν ένα από εμάς, πήγαινε στα μπαρ, πήγαινε από εδώ, είχε συμπεριφορά, δηλαδή είχε... Οι παρέες που ούτε, είχε, πάρες, έπινε τα αλφόβια, τα αυτά, δε, Ήταν, ένα ε. ένας από εμάς, δεν καταλαβαίνει. Οπότε, τι στοχοποιούμε, δηλαδή, τι, αφού βλέπετε ότι από την, την, ίδια, την, την, την ίδια, ζωή μας τους έδειξε ότι αυτά δεν, δεν ισχύουν. Έχουν παραδείγματα. Γιατί Υπάρχει και μελέτη που έχει γίνει και την, γράψει, την έχουμε γράψει και στο πρόσφατο ναι. ότι Τα άτομα που συνδέονται με, με τρομοκρατικέ ενέργειε και, και, πριν από αυτό το στάδιο ριζοσπαστικοποιημένε συμπεριφορέ. Δεν έχουν, δεν έχουν καμία απολύτω κατήχηση Ισλαμική. Καμία απολύτω κατήχηση Ισλαμική. Και αυτό διότι είναι άτομα τα οποία θα ανοίξουν το ίντερνετ, θα δουν ένα βιντεάκι ενός που φωνάζει και τους καλεί σε εξέγερση. Ναι, αυτό είναι, δηλαδή επίκληση συναισθημάτων και όχι μια διαδικασία κατήχησης με μόρφωση, με γνώση, με παιδεία πάνω, στο, πάνω στη θρησκεία σου. Και, και, αυτό έχει να κάνει και με το προηγούμενο, η σύνδεση με το προηγούμενο. Ναι. Με την εκπαίδευση που παρέχουν οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην Ανατολή και πώς αυτοί στην πραγματικότητα προστατεύουν αυτό που υποτίθεται πρέπει οι άλλοι να προστατέψουν αυτό το εγχειρίδιο. Αλλά δεν, δεν ξέρω, είναι εντυπωσιακό ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και... Αριθμό και μέγεθο διαμαρτυριών, πορι, ε, ποριών και άλλων περιστατικών με ιδεολογικό, θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο. Εγώ αυτό θα δώσω ένα δίκαιο σε αυτό, δηλαδή το αναγνωρίζω ότι όταν έχεις μία διαμαρτυρία και μια πορεία και θα πω και κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να είναι VA. Έτσι, δεν χρειάζεται η διαμαρτυρία και η πορεία δεν χρειάζεται να είναι VA, για να χτυπήσει ένα αρνητικό υποδολητικό, υποδολητικό παράγοντα και αυτό διότι οι διαμαρτυρίες και οι πορείες σε συλλογικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό των αδελφών μουσουλμάνων. Είναι χαρακτηριστικό των πολιτικοποιημένων ε, μιας πολιτικοποιημένης γκρούπας. Και εκεί το αναγνωρίζω. Το Είναι ένα υποδελτικός παράγοντα, ο οποίο ναι. πρέπει να κινήσει ε, δηλαδή διαδικασίε εξέταση το τι συμβαίνει, γιατί έχουμε διαμαρτυρίε. Βεβαίω, η Αν διαμαρτυρία από μόνη Ναι, δεν πρέπει να συνδέεται με το Ισλάμ, αλλά δυστυχώ οι ίδιοι, γι' αυτό το αναγνωρίζω και το ξέρω, επειδή το ξέρω ναι. το, έχω mm. δει, το έχω δει στην κοινότητα. Έχω δει, για παράδειγμα, στην κοινότητα αδελφοί μουσουλμάνοι, ε, ε, ξέρω εγώ, α, μουσουλμάνοι με, πολιτικοποιημένε με πολιτικοποιημένες τάσεις και κομματικοποιημένες, τι κάνουνε, ε, στο όνομα της διαμαρτυρίας περί θρησκευτικών δικαιωμάτων, κάνουνε πορείες και διαμαρτυρίες. Αλλά ο σκοπός δεν είναι καν η θρησκεία. Ο σκοπός είναι καθαρά πολιτική λόγη. Αυτό είναι πολιτική λόγοι. δεν έχει Έτσι. να κάνει με τη θρησκεία. Δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία, αλλά αναγνωρίζω ότι αυτό μπορεί α, να μην το καταλάβω. Ναι. Όντω και το λέω ότι κάθε φορά που έχουμε την 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 πορεία στους δρόμους της διαμαρτυρίες σε μορφή ε, κατεβαίνουμε κάτω στο δρόμο να διαμαρτυρηθούμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί. στο Ισλάμ δεν υπάρχουν πόρειες δεν διαμαρτύρεσαι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι αυτή η διαδικασία που θα ένας μουσουλμάνος θα, θα εκφράσει ε, τα προβλήματά του Πολύ και είναι μια το συμπεριφορά το... από αδελφούς, είναι μια κλασική συμπεριφορά από πολιτικοποιημένες γκρούπε. οι διαμαρτυρίες οι οποίες πολλές φορές αυτές οι γκρούπε συνδέονται και με πολιτικά κόμματα και μέσα από εκεί προσπαθούν να πετύχουν άλλους σκοπούς αλλά αυτό δεν είναι η Ισλάμ και αυτό δεν χαρακτηρίζει τον θρησκευόμενο μουσουλμάνο. Αυτό χαρακτηρίζει περισσότερο ε, πολιτικές τάσεις, να το πούμε έτσι. Και οι αδερφοί μουσουλμάνοι έχουν χρησιμοποιήσει τις διαμαρτυρίες και τις πορείες για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους. Βεβαίω, εδώ πέρα που για άλλη μια φορά, εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι ε, με αυτά τα στοιχεία υπάρχει συνεργασία των υπηρεσιών αυτών. Εδώ είναι το πρόβλημα. Με αυτά τα στοιχεία υπάρχει συνεργασία. Με αυτά τα στοιχεία υπάρχει όχι μόνο συνεργασία και προώθηση ακόμα. Και τα άτομα αυτά τα οποία έχουν θρησκευτική εκπαίδευση και είναι μορφωμένα και είναι αυτά τα οποία μιλάνε κατά της ριζοσπαστικοποίηση, είναι αυτά τα οποία ε, ποινικοποιούνται και στοχοποιούνται επειδή είναι σαλαφιστές ξέρω εγώ. Ή επειδή είναι πολύ θρησκευόμενα. Ναι, είναι πολύ θρησκευόμενα παιδιά και αποτελούν μακροπρόθεσμη απειλή. Αλλά ο αδελφός μουσουλμάνος, ή ξέρω εγώ, ο μουσουλμάνος που έχει διασύνδεση με πολιτικά κόμματα και πολιτικές καρέκλες, αυτός, ναι, είναι, είναι, είναι καλός. Δηλαδή θα κάνουμε μια συνεργασία. Γιατί έχει περισσότερη και επιρροή. <κυρίζει> αντιφάσεις πάνω, στην αντιφάση, πάνω σε αντιφάσεις γενικότερα. Ναι, ακριβώς. Διαμαρτυρίες σε ξένη γλώσσα, ειδικά αν συνδέονται με εξωτερική παρουσία. Αν αναφέρετε στις διαμαρτυρίες που προανέφερα, ναι, το είπαμε αυτό. Διαμαρτυρίες γενικότερα σε ξένη γλώσσα, δηλαδή το άτομο έχει, το, δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Και όταν λέει με εξωτερική παρουσία, τι εξωτερική παρουσία, πολιτική εξωτερική παρουσία, πώς συνδέεται, αυτό είναι πολύ πολύ γενικό και αόριστο. Πολύ γενικό. Δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς το... Δηλαδή, δηλαδή, αν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο διαμαρτύρεται ή εκφράζει διαμαρτυρία και το κάνει σε ξέ, στη γλώσσα του ή σε ξένη γλώσσα και το συνδέει αυτό με, με ένα πολιτικό πρόσωπο, το καταλαβαίνω αυτό ότι είναι ενοχλητικό. Αλλά αν υπάρχει διαμαρτυρία η οποία πραγματικά είναι είναι έγκυρη. Είναι μια διαμαρτυρία που έχει να κάνει με, το, με τα δικαιώματά του. Έχει να κάνει με μια διαμαρτυρία για την ακριβώς, κοινότητα, για το, το είναι σύλλογο αμάτα. του. Ναι, είναι ένα μεταναστευτικό. Κινήσει που έχουν γίνει, οποίο... ναι, ναι. γίνει από τι υπηρεσίε οι οποίε έχουν χτυπήσει κάποιε κοινότητε. Εντό αγωγικών τι έχουν χτυπήσει και υπάρχει διαμαρτυρία προ αυτό. Ω προ τι είναι αυτό το αρνητικό. Ναι, αυτό ακριβώ. Ναι. Αλλά άμα έχει τώρα για να γίνω και πιο συγκεκριμένο τον πρόεδρο της, Πακισταν... της πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη διαμαρτυρία ως μοχλό πίεσης με μια εξωτερική παρουσία, πολιτική. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι θέμα. Είναι θέμα όμως όχι και πάλι ε... ρίζος παστικοποίησης ή βιοπραγίας. Είναι ένα θέμα πολιτικό. Σε ένα δηλαδή υπάρχει μια αμαύρωση της εικόνας. Αλλά δεν είναι αυτό θρησκεία, δεν έχει να κάνει με το Ισλάμ. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Τι εννοούμε λοιπόν πάνω σε αυτό, είναι πολιτική η παρουσία, είναι πολιτικό το θέμα ή είναι μια πραγματική διαμαρτυρία που μια κοινότητα τη στραγγαλίζει και δεν έχει άλλο τρόπο παρά να διαμαρτυρηθεί ναι. με νόμιμους τρόπους. Έτσι, ναι. με νόμιμους τρόπους και κυρίως νόμιμους Ισλαμικούς τρόπους. Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα όπου καταλαβαίνουμε είναι αυτό που είπες και πριν βλέπουμε σε κάθε παράγραφο τσουβαλιάσματα, δεν είμαστε συγκεκριμένοι δεν ξεχωρίζουμε, κατα... δεν διακρίνουμε καταστάσεις Έτσι. και άμα δεν διακρίνεις και άμα τσουβαλιάζεις είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις και το πραγματικό πρόβλημα το οποίο θέλεις να, την, να, να, να το εξετάσεις, να το απομονώσεις αν είναι να βάλεις όλους μαζί σε μία σε, σε, ένα καλάθι, πώς θα ξεχωρίσεις τα πράγματα, πώς θα τα διακρίνεις. Και στο τέλος, πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό που λες ότι σε απειλεί. Δεν μπορείς να το κάνεις με αυτή τη διαδικασία. Αριθμός ναι. άτυπων τζαμιών και πιστών. Άτυπων τζαμιών. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα που... Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Είχε πολύ μεγάλη παράδοση στα άτυπα ναι. τζαμιά. Και πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται όταν είχαμε τα πολλά άτυπα τζαμιά υπήρχε και μια πιο ομαλή κατάσταση στην κοινότητα και στις κοινότητες το πιστεύεις αυτό παλαιότερα ναι, ναι. που υπήρχαν πολλά άτυπα τζαμιά εγώ μιλάω για το παράδειγμα της Ελλάδας mm. είχαμε δηλαδή 100 συν χώρους λατρείας πιο εύκολη επικοινωνία με τις υπηρεσίες ο κάθε ένας είχε, ήταν στο δόγμα του, στις πεπιθήσεις του. Η κοινότητα, μικρή ή μεγάλη, είχε το χώρο της και την παρουσία της. Τώρα, από το 2020-2021 και μετά, που κλείσαν αυτά τα άτυπα τζαμιά και καλά κάτι έκαναν, χτύπησαν και καλά το τη ρίζα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα σου πω εγώ ποιο είναι το αποτέλεσμα, το δικό μας. Όπως κλείσαν το δικό μας τζαμί, η δικιά μας κοινότητα είναι πλέον αόρατη. Είναι πλέον αόρατη. Θέλεις αόρατες κοινότητες. Θέλεις αόρατη την σαλαφιστική κοινότητα ειδικότερα που είμαστε εμείς. Την θέλεις αόρατη να μη φαίνεται. Θέλεις να συγκεντρώνεται εδώ ξέρω εγώ. Σ' αρέσει αυτό. Σαν υπηρεσία. Θέλεις δηλαδή η κατήχηση να είναι ε, αόρατα. Να μην ξέρεις τι γίνεται σαν χώρα ή θέλεις να υπάρχει τζαμί όπως είχαμε τζαμί ερχόντουσαν εκεί ήταν το κέντρο με το να το κλείσει τι κατάφερες ακριβώς το αντίθετο που επιδιώκεις μέσα από αυτό το εγχειρίδιο Άλλη μια φορά αυτό γίνεται. τζαμιον, μα θέλει τα τζαμιά, άτυπα ξεάτυπα τα θέλει. Σου κάνουν εσένα πρώτα απ' όλα σου κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, έχω μια... Το σκέφτομαι και λέω... Τι πιστεύανε ότι δημιουργώντας μόνο ένα τζαμί... Τέλος πάντων, αυτό που δημιούργησαν... Τι πιστεύανε ότι όλες οι κοινότητε θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο... Και μέσα εκεί νομίζαν ότι μπορεί να κάνουν καλύτερο έλεγχο. Δηλαδή, αυτό... Ένα, παιδί, φάς, πέντε είναι... χρονών, παιδ... ένα παιδί πέντε χρονών να του, να του αναθέσεις το θέμα... Του, των, των χώρων λατρείας των μουσουλμάνων θα τα κατάφερνε καλύτερα από αυτή τη γελιότητα που κάνανε με το βοτανικό. Θα τα κατάφερνε καλύτερα. Διότι κλείσανε τα τζαμιά τα περισσότερα. Τα άτυπα, γιατί ήταν άτυπα και ήταν θέματα, άτυπα τζαμιά. Συγγνώμη, άτυπα τα κάνανε οι ίδιοι. Και δηλαδή άτυπα το τα, άτυπο. τα κάνανε οι ίδιοι με τι προποθέσει που θέτανε για την ναι, αυτό. Όταν βάζει τέτοιε προποθέσει και πρέπει να περάσει η έγκριση από χίλιου δυο παράγοντε και το κάνει τόσο δύσκολο που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να πάρει άδεια και θα πάρει άδεια μόνο άμα είσαι ρουφιάνο των υπηρεσιών. Άδεια θα πάρει μόνο όταν είσαι με τις υπηρεσίε. Έτσι. Αν, αν, αν πει, εγώ δεν θέλω να έχω κάποια σχέση, εγώ αν δω έναν κίνδυνο θα σας τον αναφέρω βεβαίως. Χώρα μου, πατρίδα μου θα πρέπει να το καταθέσω. Αλλά γιατί με θέλεις εμένα Ρουφιάνο, δεν το κατάλαβα. Για ποιο, για ποιο λόγο. Πρέπει να γίνω Ρουφιάνος δηλαδή για να πάρω την άδεια. Ή πρέπει εγώ να είμαι ο καρπαζοής πράκτορα σου για να πάρω εγώ την άδεια. Ε, αυτοί είναι οι όροι που υπάρχουν. Μέχρι τώρα, εγώ δεν ξέρω, λένε, ακούγονται, όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι ακούγεται, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πάμε σε μια καλύτερη, πιο ποιοτική, πιο μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Και... Εγώ το εύχομαι πραγματικά. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, διότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, διότι αν αλλάξουν θα πετύχεις τον σκοπό του να αντιμετωπίσεις το εξτρεμιστικό στοιχείο. Με όλη αυτή την αδικία και όλο αυτό το αλαλούμ και το μπέρδεμα που διαβάζουμε τώρα, δεν το αντιμετωπίζει, το γιγαντώνει, το μεγαλώνει, το ενθαρρύνει, του βρίσκει το χώρο γρήγορα. να αναπτυχθεί. Τα άτυπα τζαμιά λοιπόν ήταν πολύ βοηθητικά, αλλά αποφάσισαν τα περισσότερα, όχι όλα, κρατήθηκαν μόνο αυτά τα οποία είναι υπάλληλοι, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Μόνο αυτά. Τα άλλα έπρεπε να κλείσουν. Και αυτά σε βοήθαγαν. Σε, σε, Έκαναν τη δουλειά που εσύ δεν μπορούσες να κάνεις πολλές φορές. Και πήγες και έφτιαξες ένα τζαμί το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πίστευαν ότι θα χωρέσουν όλοι εκεί ή πώς πίστευαν ότι Όλε οι πεπιθήσει μπορούν να συγκεντρωθούν εκεί, στα δόγματα. Δηλαδή, αν πει σε έναν χριστιανό να έχει προτεστάντε, καθολικού, ορθόδοξου, θα σου πούνε: Δεν γίνεται μια εκκλησία για του τρει τε... ή για τα δόγματα τη χριστιανοσύνη. Το έχω πει πολλέ φορέ. Δηλαδή, το κατά. Δεν γίνεται αυτό με άλλα θρησκεύματα. Όχι. Δεν το κάνουμε με το Ισλάμ αυτό, με τους δηλαδή, Ναι, αυτό δηλαδή. Στο μουσουλμα... Ισλάμ τι πρέπει να γίνει, και μάλιστα δημιουργούν ένα χώρο που δεν έχει δόγμα, θέλουν να χωρέσουν όλα τα δόγματα μέσα εκεί. Δημιουργούν έναν χώρο που χώρο δεν, δεν, δεν βολεύει, δεν, δεν γίνεται από όλα τα μέρη τη Αθήνα να συγκεντρωθούν. Και, και, δεν χωράνε και δεν, 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 γίνεται το πραγμάτων να συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε, τι συμβαίνει. Ο, 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 ο οποίος ε, δεν πηγαίνει πλέον εκεί, είτε για το δόγμα που είπαμε, είτε ότι δεν μπορεί να πάει. Μένει χωρίς χώρο λατρείας και έτσι δεν είναι, δηλαδή ε, δεν δημιουργείς τις συνθήκες για να πάει ο άλλος να μην πάει πουθενά, να μπει παράδειγμα στο ίντερνετ να βρει από εκεί τις απαντήσεις, δηλαδή ε, δημιουργείς εσύ ο ίδιος ένα σύστημα, αυτό που πάλι θέλεις να διορθώσει. Ακριβώς. Θες να προστατεύσει την κοινωνία. Ακριβώς. Ε, α, διε, είναι είναι τόσο παράλογο που δεν ξέρω τελικά το σκοπό που τελικά έχω. Εγώ, Πραγματικά θέλω να, δημιουργήσω, εγώ, να μένω, άφωνο, άφωνος, μένω άφωνος με την οτροπία, δεν ποτέ μου, ποτέ μου, ε, γιατί μιλάω και με παιδιά από το εξωτερικό και μου λένε δεν τα έχουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Δεν συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Στο εξωτερικό βεβαίως έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ε, και εκεί υπάρχει το στοιχείο της άγνοιας αλλά τουλάχιστον η συμπεριφορά με τους μουσουλμάνους είναι λίγο πιο ρε παιδί μου έτσι σε ένα επίπεδο κατανόησης καλύτερα Τέλο πάντων περιστατικά λέει όπου τα μέλη μιας κοινότητας εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας μυστικότητα ή άλλες τελετουργικές ύποπτε δραστηριότητες ναι, λοιπόν τα μέλη μιας κοινότητας λέει εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας Είναι κακό που τα μέλη μιας κοινότητας έχουν, μια, έχουν μέτρα ασφάλειας και προστασίας και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, είσαι μια κοινότητα. Πώς θα προστατέψεις τον εαυτό σου από ακροδεξιά στοιχεία. Από άτομα τα οποία συνεχώς έχουν μια ε, ρητορική αντιμουσουλμανική. Και ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε περιοχές προς το κέντρο της Αθήνας, δεν πρέπει να έχεις μέτρα ασφαλείας. Δεν πρέπει να έχεις μέτρα τα οποία θέλεις να προστατευθείς Να υπάρχει η μυστικότητα, διότι... Γιατί υπάρχει η μυστικότητα? Η μυστικότητα την έχεις προκαλέσει εσύ. Αυτό ακριβώς. Όταν, όταν εσύ, όταν, εσύ διεισδύεις, όταν εσύ τις κοινότητες αυτές με έναν πολύ ε, 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 με έναν τρόπο προκλητικό με έναν τρόπο που δεν σέβεσαι την ίδια την κοινότητα διότι στο όνομα ή μάλλον στο βωμό της πληροφορίας δημιουργείς ένα σωρό ε, αρνητικές καταστάσεις εντός της κοινότητας και εντός των, μεταξύ των ατόμων Πολλά παραδείγματα μπορώ να αναφέρω. Ψιλοκρατιέμαι, συγκρατιέμαι. Δεν θέλω να πω πολλά. Ιδιαίτερα... Ε, να έχω, να έχω, παραδείγματα, έχω παραδείγματα διείσδησης σε, σε κοινότητες. Ναι. Όπου πρόσεξε τι γίνεται. Ξέρεις τι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι σαν υπηρεσία θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου. Και θέλεις να αποκομίσεις την πληροφορία. Το καταλαβαίνω. Στην τελική δεν θα σου πω εγώ πώς θα κάνεις τη δουλειά σου. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις μία συμπεριφορά και μία, μία, μία αντιμετώπιση που να μην προκαλείς μην προκαλείς τον άλλον, μην φαίνεσαι ότι το κα... σε καταλαβαίνει ο άλλος, σε παίρνει χαμπάρι ο άλλος. Δεν είσαι μυστική υπηρεσία όταν σε παίρνει χαμπάρι ο άλλος. Ακριβώς. Αν θέλεις είναι να διευθύνσεις να πάρεις την πληροφορία, πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα με προκαλέσεις τουλάχιστον εμένα. Τι είδο μυστική υπηρεσία και, και, και ε, κατασκοπία κάνεις, διότι αυτές είναι υπηρεσίες, αυτός είναι ο σκοπός τους. Τι είδο μυστική υπηρεσία είσαι και τι είδου κατασκοπία κάνεις όταν εγώ σε παίρνω χαμπάρι. <laughs> Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό αν εγώ σε παίρνω χαμπάρι. Και αυτό είναι θέμα και εθνικής ασφάλειας πρέπει να είσαι εκπαιδευμένο, πρέπει να δέχεσαι εκπαίδευση. Το μέλο τη κοινότητα. Έχουμε, έχουμε περιπτώσει που 17 χρόνια έχουν πάρει χαμπά, έχουν έρθει και μου πει, μου λένε αυτός αυτό είναι, 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 από αστυνομία. Δεν ήταν αστυνομία, ήταν κάτι άλλο, ήταν άλλη υπηρεσία. Αλλά του ο, τους λένε αστυνομία. Με. Μου λέει είναι αστυνομία. Του λέω, ε, τι, γιατί, πώ το κατάλαβε. Τάδε, 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 τάδε. Του λέω, έχει δίκιο. Του λέω έχει δίκιο, αλλά μην δίνει σημασία. Τη δουλειά του, πάνε, θέλουν να κάνουν εσύ ή τη δουλειά σου. Δεν έχει να κρύψει κάτι. Ναι, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Χανδουλήλα, ο μουσουλμάνο δεν έχει να κρύψει κάτι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Δεν έχουμε ανάγκη μυστικά. Αλλά όταν βλέπω ότι εσύ μέσα από αυτέ τι αναλύσει που προαναφέραμε δαιμονοποιεί χωρί λόγο, κάποια μέλη δεν θα κρυφτούνε. Ναι. Χωρί να έχουν κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι έχουν κάνει κάτι. Δεν θα κρυφτούν όμω. Γιατί ξέρουν ότι εσύ εξορισμού γράφει πράγματα, συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο που δαιμονοποιεί έτσι κι αλλιώ. Ακριβώ αυτό. Και μετά. <σκυρίεται> και κάτι άλλο. Συγγνώμη. Όχι, <σκυρίεται> παρακαλώ. <σκυρίεται> 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 κάτι άλλο. <σκυρίεται> <σκυρίεται> Είμαστε καθαροί και εξάστεροι. Και βλέπει ένας καθαρός, έντιμος. Τον βλέπεις, τον βλέπεις να με πονηριά να προσπαθεί να διεισδύσει. Σε εκνευρίζει και καθαρός να είσαι. Σου προκαλεί εκνευρισμό, σου προκαλεί ενόχληση και από πείσμα μετά πας να κρυφτείς. Θα πεις όχι, δεν θα σου πω, δεν θα σου αναφέρω τίποτα. Θα κάνω ένα σωρό μυστικότητες, ένα σωρό ιδιωτικές κινήσεις. Γιατί εσύ προκαλείς με τον τρόπο σου. Και έχω φέρει παραδείγματα έτσι. Έχω πει παραδείγματα πως προκαλούν, προκαλούν τα μέλη, προκαλούν την κοινότητα την ίδια. Δεν είσαι μυστική υπηρεσία όταν φαίνεσαι και σε καταλαβαίνει ο άλλος. Είχα έρθει από Σαουδική Αραβία. Είχα πάει για προσκύνημα για την Όμρα. Και. Στο αεροδρόμιο ρε εσύ, στην πατρίδα μπαίνεις στην πατρίδα σου τώρα, εντάξει, μπαίνεις στην Ελλάδα. Και αυτός εκεί πέρα που περνάς από τον έλεγχο και δίνεις την ταυτότητα, ο τύπος, δηλαδή ο τύπος έπρεπε να έχει πάρει η σύνταξη, δεν, δεν, πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Και, άλλες, και άλλα άτομα που είναι σε μια τέτοια θέση, πραγματικά δεν πρέπει να είναι σε αυτές τις θέσεις. Αναφέρει, σηκώνει το τηλέφωνο και λέει, όταν βλέπει την ταυτότητα, λέει, μπροστά μου ρε σύ, μπροστά μου. Λέει, αυτός ε, είναι υπό παρακολούθηση. Τι <Κι Κι> να κάνει; Και ήθελα να του <Κι> πω εκείνη <Κι> την ώρα, ήθελα να του πω, ρε άνθρωπε, ξέρω ελληνικά πρώτον. Γιατί είναι τόσο στόκι όπου σου λέει, λέει Αχμαντελντίν, ξένο όνομα. Είναι ξένος, δεν καταλάβω, δεν ξέρει. Και δεν βλέπει την ταυτότητα, ελληνική ταυτότητα. Ρε εσύ, σε ακούω, σε καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να κρυφτείς; δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο τυπικός. Για τέτοιο μέγεθος γκαφες, να το πω έτσι. Λοιπόν, ναι, θα υπάρχει ναι, μυστικότητα, θα, θα έχουμε μυστικότητα, θα έχουμε μέτρα ασφαλείας, διότι εσύ δεν προσφέρεις ούτε μέτρα ασφαλείας ούτε σέβεσαι το απόρριτο και ούτε σέβεσαι ούτε κάνεις σωστά τη δουλειά, τη δουλειά σου σαν ε, μυστικός πράκτορας στο πως να αποκομίσεις την πληροφορία το κάνεις με τέτοιο άγαρμπο τρόπο που σπάς τα νεύρα του άλλου μπορεί το να υπάρχει και, και μια άλλη ανάγνωση και αυτή να δικαιολογεί τη μυστικότητα δηλαδή επειδή γνωρίζει εσύ, μου έχει συμβεί και εμένα κάτι παρόμοιο. Mm. Κάποια στιγμή ρώτησα. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν. Το, το κάνουν τόσα προκάλυπτα. Δηλαδή, εμένα πάνω, Μου ανοίγουν το ταχυδρομείο. Μου ανοίγουν κάποια πράγματα. Παραγγέλνω πράγματα και μου τα ανοίγουν, μου τα ψάχνουν κατά καιρού. Και κάποια στιγμή ρώτησα. Και λέω, καλά, το κάνουν έτσι προκάλυπτα. Θέλουν να με παρακολουθήσουν, θέλουν να δουν τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Άντε να το καταλάβω. Το κάνουν τόσο προκάλυπτα. Η απάντηση με σώκαρε, ξέρει γιατί. Γιατί μου απάντησαν απάντησαν άνθρωποι που είναι σε μια υπηρεσία ναι. ότι δεν θέλουν να το κρύψουν. Θέλουν να το ξέρει και να φοβάσει. Ναι, ναι, αυτό Ό, είναι μια άγνωστη Υπάρχει, υπάρχει, πολύ υπάρχει σωστή. και μια τέτοια. Υπό Ό, αυτή την έννοια λοιπόν. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, αν λοιπόν εγώ μου, μου συμπεριφέρεσαι έτσι και δεν έχω κάνει τίποτα και μου συμπεριφέρεσαι έτσι τελικά εγώ δεν, δεν δικαιολογούμε να πάρω κάποια μέτρα ασφαλεία. Γιατί αφού μου συμπεριφέρει έτσι. Ναι, όχι, από, 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 από αντίδραση θα το κάνει. Ναι, θα αυτό δηλαδή, ακριβώ. Από αντίδραση. Το... Δεν είναι ότι είσαι άνθρωπο ύποπτο ή κακό ή κρυβή. Αλλά από ναι, όπλα. Ναι, ναι θέλω. Είμαι, άνθρω, είμαι, είμαι Έλληνα πολίτη. Ε, είμαι πολίτη. Είμαι άνθρωπο και νιώθω την ανάγκη να προστατευτώ από αυτήν την συμπεριφορά που. που δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ρε, εσύ είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή, έτσι, έτσι χύμα όλα χωρίς ε, να είμαστε κα, δηλαδή, καθόλου να κρατήσουμε τα προσχήματα. Τίποτα. Πώς θέλεις μετά να υπάρχει εμπιστοσύνη. Πώς θέλεις μετά δηλαδή να έχεις... Και, ε, υπάρχει έκθεση από τον ΟΗΕ, από το τμήμα... Ε, αντιμετώπισης τρομοκρατίας του ΟΗΕ όπου γράφει γι' αυτό ακριβώ το πράγμα που λέμε τώρα. Λέει, πολλέ υπηρεσίε ασφαλεία στη συμπεριφορά του δημιουργούν αντίθετα αποτελέσματα. Αντί να ηρεμήσουν και αντί να έχουν μια επαγγελματική συμπεριφορά και προσέγγιση, είναι τόσο άγαρβη, όπου φέρνουν τα αντίθετα, δηλαδή πισμώνουν, εκνευρίζουν, εξοργίζουν. Για ποιο λόγο τουλάχιστον, βεβαίω, δεν θα πούμε εμεί σε κανέναν πώ θα κάνει τη δουλειά του. Κάνε σωστά τουλάχιστον τη δουλειά σου. Τουλάχιστον να μην σε καταλαβαίνω. Τουλάχιστον να μην σε καταλαβαίνω. Γιατί όταν σε καταλαβαίνω, δεν έχει αποτύχει στο επάγγελμα αυτό. Α το το είπα, Διάλεξε κάτι άλλο. Άμα σε καταλαβαίνω, δεν είσαι μυστικό. Δεν είσαι μυστική υπηρεσία. Δεν είσαι μυστικό πράκτορα. Είσαι φανερό. Αν θέλεις να σε καταλάβω και το κάνεις επίτηδες, τότε διπλό και τριπλό το κακό. Διότι μου δείχνεις ότι σε εχθρεύομαι, ότι είσαι κακός, ότι είσαι ένα κακό στοιχείο στην κοινωνία. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο αυτό. Εγώ δεν θέλω, προσωπικά δεν θέλω, αν το υιοθετήσω αυτό είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα, πίστεψέ Εγώ υιοθετώ ότι απλά δεν έχουν ούτε την εκπαίδευση, ούτε τη γνώση, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και κάνουν αυτά που κάνουν. Πάμε στο... Πάμε στο... Μάλλον δεν θα, δε θα κάνουμε το τρίτο. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Ναι. Δεν θα το κάνουμε το τρίτο. Μάλλον στο δεύτερο θα μείνουμε. Ε... Ε, Περιστατικά... Είναι ό, τα δε... αριθμός θρησκευτικών ναι. σχολείων που ιδιαίτερα συνδέονται με χρηματοδότηση από το εξωτερικό και ειδικά τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εδώ πάλι έχει να κάνει με το, με το θέμα της κοινότητα και πώς ε, οργανώνεται. Και πολλές, ε, εδώ, τα, εδώ, δεν έχουμε θρησκευτικά σχολεία, γι' αυτό και βλέπουμε εδώ ότι έχει παρθία από το εξωτερικό η όλη προσέγγιση, αλλά στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε θρησκευτικά σχολεία, έχουμε ισλαμικά θρησκευτικά σχολεία, τα οποία είναι νόμιμα, έχουν έγκριση του κράτους και πηγαίνουν τα παιδιά και έχουν ένα είδος κατήχησης, να το πω έτσι. Ε, το θρησκευτικό σχολείο, εφόσον λειτουργεί καθώς πρέπει, έτσι, είναι πραγματικά ευλογία. Σου μαθαίνει τη θρησκεία, ε, ικανοποιεί το αίσθημα του παιδιού ή μάλλον του γονέα το παιδί του να έχει μια θρησκευτική μόρφωση και εδώ στην Ελλάδα το βλέπω. Πάρα πολλοί γονεί μου στέλνουν μηνύματα. Θέλω τα παιδιά μου να τα φέρω σε σένα, να μάθουν. Έχουν αυτή την ανάγκη. Είναι ένα κομμάτι, είναι ανθρώπινο και είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει. Δεν είναι λοιπόν κακό και δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Βεβαίω τι διδάσκεται σε αυτό το σχολείο. Αν διδάσκονται εξτρεμιστικέ ε, ιδέε, πραγματικέ εξτρεμιστικέ ιδέε, όχι θρησκευτικέ, όχι θεολογικέ. Γιατί το είδαμε πριν ότι οτιδήποτε Ισλάμ πρέπει να είναι και εξτρεμιστικό. Όχι, πραγματικές, δηλαδή χαριτζητικές μεθοδολογίες, θέματα τεκφύρ, θέματα, ξέρω εγώ, α, α, οι μουσουλμάνοι είναι άπιστοι προδότες, το, αυτά, ναι, είναι θέμα και πρέπει να τα δει. Το, το κράτος, η υπηρεσία πρέπει να τα εξετάσει. Αλλά το θρησκευτικό σχολείο που σου, που σου, διδάσκει τη θεολογία σου, την πίστη σου, πώς να κάνεις την προσευχή σου, δεν είναι υποδηλωτικός κακός παράγοντας. Και αν υπάρχει χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα καλύτερα. Και αν υπάρχει χρηματοδότηση από μια Ισλαμική χώρα, τρει ώρε καλύτερα, διότι δεν σε ζημιώνει εσένα ή σε πιέζει εσένα σαν κράτο. Βεβαίω, στο κομμάτι τη χρηματοδότηση έχουν την εξή σκέψη. Σου λένε Α, χρηματοδότηση απ' έξω. Άρα, με βάση τη χρηματοδότηση, ο άλλο παίρνει εντολέ από εκεί. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Καμία χρηματοδότηση και ειδικά από τη Σαουδική Αραβία. Ε, Σαουδική Αραβία, Εμμυράτα, Κουβέιτ, ε, δεν έχουν παρέμβει στην κοινωνία, στον τόπο που είσαι, στη χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει. Η χρηματοδότηση είναι απλά για τη λειτουργία τη, του, του σχολείου ή του οργανισμού και να πληρωθούν τα έξοδα των ανθρώπων εκεί πέρα που δουλεύουν και εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ έχω κυνηγήσει πολλές φορές χρηματοδότηση. Δεν την έχω πετύχει, δυστυχώς. Ειδικά από τη Σαουδική Αραβία. Ειδικά από Αραβικέ χώρες. Δεν την έχω πετύχει μέχρι στιγμής. Ό,τι είναι, είναι από του κόσμου όπως αναγράφω και στην ιστοσελίδα. Αλλά κάθε φορά που είχα επαφές για να... Το λέγανε οι ίδιοι. Η χρηματοδότηση μου λέει θα είναι μόνο... Γιατί τους έλεγα, τους λέω υπάρχει το κράτος, εξ, ε, έχει, ένα, έχει ένα φόβο ότι η χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσει και άλλες καταστάσεις. Και μου λένε ουδέ, και είναι αλήθεια, ποτέ οι αραβικές χώρες, τουλάχιστον οι αραβικές χώρες, μουσουλμανικές αραβικές χώρες, δεν ασχολούνται με κάτι άλλο πέρα από το να πληρωθούν τα έξοδα του οργανισμού, του συλλόγου, του ατόμου που καταπιάνεται με την τεάουα. Και αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Δεν υφίσταται χρηματοδότηση. Αυτός είναι αυτό ο φόβος με το κομμάτι της ε, χρηματοδότηση Χρηματοδοτείται, λέει απ' έξω, ε, και πες το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα συγκεκριμένα. Καταλαβαίνω από άλλες χώρες, γειτονικές χώρες, υπάρχουν ε, βασικοί λόγοι ανησυχίας και αυτό είναι εντελώς κατανοητό. Αλλά από αραβικές χώρες, κανένας απολύτως φόβος. Σε τι ακριβώς. Διότι δεν έχουν καμία πολιτική, κανένα πολιτικό όφελος. Αλλά χρηματοδοτήσεις οι οποίες αποκτούν χαρακτήρα πολιτικό, ναι, συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να εξεταστούν ε, και πρέπει ακόμα να απαγορευθούν εάν κάνουν κακό, εάν λειτουργούν ενάντια στα συμφέροντα της χώρας. Πάρα πολύ φυσικό. Αλλά όταν η χρηματοδότηση έχει έναν χαρακτήρα να σου πληρώσει τα έξοδά σου, να πληρώσει το, το νερό σου, του οργανισμού ή του, ή του, ή του, ή του κτηρίου σου, Ποιο είναι σε το κάτω θέμα, κάτω. ποιο είναι το πρόβλημα. Αν Γιατί δεν υπάρχει διάκριση να υπάρχει διάκριση, να υπάρχει μία μελέτη να διακρίνουμε. Είναι κίνδυνο ή δεν είναι κίνδυνο. Γιατί τσουβαλιάζει στη χρηματοδότηση γενικότερα. Χρηματοδότηση δεν έχουν χριστιανικέ ή αραποστολικέ ομάδε σε Αφρική, σε Ινδονησία. Έχουν χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση δεν έχουμε ε, πολιτικών ομάδων ακόμα πολιτικών ομάδων ακόμα που επιχειρούν αποσταθεροποίηση πολλές φορές όταν είναι καθαρά λοιπόν για θέματα πίστεως και θρησκείας που είναι το κακό της χρηματοδότησης να μάθουμε να διακρίνουμε για άλλη μια φορά να μάθουμε να διακρίνουμε καταστάσεις κάνουμε επιτρέπεις αν, φοβά, αν φοβούνται την εξωτερική χρηματοδότηση ας χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι ας δημιουργήσουν αυτά τα σχολεία ακριβώς δηλαδή, τώρα πάντων δεν είναι αόρατη κοινότητα οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Και το Πόσο έχουμε γεννότητα. πει εμείς αυτό, το έχουμε αναφέρει αυτό. Εμείς, ε, 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 εγώ ο ίδιος προσωπικά έχω αναφέρει, Ακριβώς. αν θέλεις σαν κράτο να έχεις... Το, αλλά τι κάνουν. Η χρηματοδότηση ή η στήριξη θα είναι μόνο σε πλαίσια ε, απόλυτη, απόλυτης έκπτωσης από μεριά σου. Απόλυτης έκπτωση από μεριά σου. Άρα θα κάνουν αυτό που κατηγορούν του άλλου ότι θα κάνουν. Ακριβώ. Η θρησκευτική κοινότητα πρέπει να τρέχει με του όρου τη, με τη δογματική τη, με τι πεπιθήσει τη. Και εκεί που εσύ παρεμβαίνει, δεν είναι στι πεπιθήσει, παρεμβαίνει αν υπάρχει ιδεολογία βία, αποσταθεροποίηση. Πολιτική ακόμα, που εγώ είμαι υπέρ, το πολιτικοποιημένο κομμάτι πρέπει να εμποδιστεί. Γιατί είναι, εντάσσεται, ε, όταν, όταν η πίστη και η θεολογία πολιτικοποιείται, αυτό που λέμε αλχακημία και έχουμε γράψει άρθρο, πρέπει να υπάρχει σαφώς παρέμβαση. Χαρακτηριστικό των αδελφών μουσουλμάνων, χαρακτηριστικό των Σιητών, χαρακτηριστικό. Ομάδων οι οποίοι δεν δίνουν τώρα χρησιμοποιούν τη θρησκεία ω μανδύα. Ναι, αλλά πρέπει να μάθει να τα ξεχωρίζει. Γιατί αν δεν μάθει να τα ξεχωρίσει, αυτό που έχει καλή πρόθεση, εσύ τον βάζει σε μια διαδικασία ε, στραγγαλισμού και ριζοσπαστικοποίηση και τον απομονώνει μετά. Πρέπει να μάθει να τον ξεχωρίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα των υπηρεσιών αυτών. Δεν, είναι εκπαι... δεν έχουν εκπαίδευση να ξεχωρίσουν καταστάσεις Ό,τι... Μπαλώματα. Μπαλώματα. Αυτό. Μια ζωή μπαλώματα. Τρισκευτικοί απεσταλμένοι. Μετά πάμε στο λοιπόν, επόμενο. Ακριβώς. Έχουμε τρισκευτικούς, ε, ξένοι τρισκευτικοί απεσταλμένοι, οι οποίοι είναι ενεργοί. Και είναι και τα από κάτω που μιλάει για ηγέτες που διαδίδουν ρητορικέ υλικό που εξυπηρετούν τη βία η ξένη, ξένη θρησκευτική απεσταλμένη, η οποία είναι ενεργή στην περιοχή, κατά καιρού η κοινότητα θα θέλει να φωνάξει έναν ημάμι με ένα μεγάλο όνομα, ένα μεγάλο θεολόγο, ένα μεγάλο... μια προσωπικότητα τέλο πάντων, ω ημάμι και λόγιος ή θεολόγος, για να βγάλει μια ομιλία ή να διδάξει γιατί να μπει κάτω από το στόχαστρο. Αν είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει ε, εξτρεμισμό, δεν έχει ριζοσπαστικοποίηση, δεν δημιουργεί εντάσεις και προβλήματα. Βεβαίως με τις έννοιες που πρέπει να κατανοηθούν. Αλλά πολλές φορές αυτό η ξένη θρησκευτική απεσταλμένη είναι μόνο και μόνο επειδή μιλάνε και διαδίδουν το Ισλάμ και είναι χαρισματικοί ως προς την ομιλία και στη ρητορική τους. Γι' αυτό το λόγο τους ποινικοποιούν. Όχι γιατί έχουν χαρακτηριστικά α, ε, χαρακτηριστικά εξτρεμισμού ή φανατισμού. Και έχουμε δει πολλούς μουσουλμάνους οι οποίοι να πάνε σε ένα μέρος να διδάξουν και να τους έχει απαγορευτεί η είσοδος. Γιατί και για ποιο λόγο Δηλαδή, άτομα που είναι γνωστά ότι δεν ασχολούνται ούτε με πολιτικέ, ούτε, με... ούτε είναι χαριτζίτε, ούτε τίποτα, του έχει απαγορευτεί η είσοδο. Γνωρίζω εγώ τέτοια άτομα πολλά. Για ποιο λόγο, Καταλαβαίνουμε ότι θα απαγορευτεί η είσοδο σε έναν χαριτζίτη ή σε έναν αδελφό μουσουλμάνο, όπου δεν του απαγορεύεται η είσοδο. Εδώ είναι τώρα να τρελαίνε. Αυτά τα άτομα περνάνε άνετα. Αυτά τα άτομα, επειδή έχουν κουστούμ, είναι κουστούμαρισμένοι, είναι ενώ αυτοί είναι που κρύβουν την ριζοσπαστικοποίηση, περνάνε άνετα. Αλλά ο μουσουλμάνος που ένα να διαδώσει να μιλήσει για το τεουχίδ, για την σούνα, όχι. Κατά έναν περίεργο τρόπο. Όχι όλοι, περισσότεροι. Και αυτό προκύπτει από πληροφορίες οι οποίες είναι, ε, είναι από, αυτά τα χοντροκο, από τις χοντροκομμένες αυτές αναλύσεις. Εγώ καταλαβαίνω αν κάποιος, τι να πω τώρα, θα δώσω ένα παράδειγμα, ένας ο οποίος μπορεί να συνδέεται με την Τουρκία και να πάει εκεί να προκαλέσει πρόβλημα στην κοινότητα των Ελλήνων μουσουλμάνων της Τράκης. Ε, ναι, καταλαβαίνω, θα πάρεις μέτρα. Θα πάρεις μέτρα. Ή, ξέρω εγώ, καταστάσεις ψευδομουφτίδων. Θα πάρεις μέτρα. Αλλά, αν έρθει, ξέρω εγώ, ένας τόλεμπιλαήλμ από τη Σαουδική Αραβία και διδάξει το ο τεουχίδ ή το καουάλιντ ή το κεσφισού μπουχαίτ, ή το θεοθελαίωθα του λουσούλ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τι κακό θα φέρει δηλαδή Τι απειλή δηλαδή θα σου προκαλέσει. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει διάκριση. Δεν υπάρχει διάκριση. Και μετά μπερδευόμαστε και πάμε στο... Α, όχι, δεν είναι το επόμενο. Ε, έχουμε το επόμενο είναι για του ηγέτε που διαδίδουν ρητορικέ. Διαδίδουν ρητορικέ και, και, και υλικό που εξυμνούν ε, μία. Ε, ε, εννοείται. Ξεπακούει. Δηλαδή. εννοείται τώρα ε, αυτό. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά τι εννοεί ρητορική ε, και υλικό που εξυμνεί τη βία. Εδώ θέλω να. Δηλαδή, γιατί έχουμε και πρόβλημα με τις έννοιε. Τι, εννοεί εννοείς πραγματικά. Ε, εννοείς πραγματικά τη βία των Χαουάριτζ, των Ιχουάν, αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι εργαλεία αποσταθεροποίηση σε μια περιοχή, ναι, σαφώ. Και σου βγάζουμε το καπέλο αν κινηθεί προ αυτά. Ή αναφέρεσαι στη, στη βασική, ή, ή έχει ποινικοποιήσει αυτή καθεαυτή την Ισλαμική θεολογία. Και λες ότι ό,τι είναι Ισλάμ, μακροπρόθεσμα φέρνει απειλή. Άρα έχουμε θέμα και με αυτό. Γιατί ξέρεις, πάντα σε αυτά, είναι η καχυποψία πλέον, είναι στο, στο κάθετι, το τι εννοεί ο άλλος, <laughs> τι εννοεί πραγματικά. πραγματικά. Και, είναι... και τόσο, στο ε, ε, δεύτερο podcast που κάνουμε και έχουμε δει αυτό, ότι είναι τόσο γενικά και να. μπορούν να εντάξουν όποια σκέψη θέλουν οπουδήποτε, και αρκείς και προβληματίζεσαι. Λες, γιατί, τι εννοεί, μήπως ε, κάποιος που μίλησε απλά για το έστικα. Κάποιο επειδή μιλάει αραβικά, ξέρω εγώ, και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ε, δηλαδή... δηλαδή, Ακριβώ. Είναι πολλά πράγματα πλέον που σε προβληματίζουν. Κάποιο που κάποιος που στο κήρυγμα τη Παρασκευή φωνάζει. Ναι. Α, φωνάζει στο κήρυγμα τη. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα παραδείγματα. Λέω, Α, φωνάζει, mm. μου έλεγαν. Μου λέει, φωνάζει. Αυτό φωνάζει πολύ στο κήρυγμα τη Παρασκευή. Και τι έγινε, του λέω. Φωνάζει, ναι, έχει ένταση. Το κήρυγμα το βγάζει με ένταση. Δηλαδή αν ο ιερέας της εκκλησίας την Κυριακή έχει ένταση το κήρυγμά του, δεν είναι κάτι, δεν, το, δεν είναι στοιχείο εξτρεμισμού. Το θέμα είναι τι λέει. Μπορεί να μιλάει για τον παράδεισο και να φωνάζει. Μπορεί να μιλάει για την σάντακα, για την ζεκά, για την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία και να φωνάζει. Αυτό πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε γενικότερα στρατιωτική και πολεμική εκπαίδευση. Σε τι συμφραζόμενα το βάζουν αυτό. Στα τριολ... Στρατιωτική και πολεμική εκπαίδευση προς τρομοκρατικό χτύπημα. Εξυπακούεται. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά τι στρατιωτική και πολεμική εκπαίδευση. Γιατί αν είχαμε στρατιωτική και πολεμική εκπαίδευση προς Ουκρανία μεριά, όλα καλά εκεί. Η στρατιωτική και πολεμική εκπαίδευση στο να σκοτωθούν Παλαιστίνοι, όλα καλά εκεί. Αλλά ο μουσουλμάνος, ο οποίος έχει στρατιωτική και πολεμική εκπαίδευση και βεβαίως είναι ανάλογα και η εποχή αν θα το κάνεις τώρα, όχι είσαι ριζοσπαστικό στοιχείο, ριζοσπαστικοποιημένο στοιχείο. Αν τότε όμως πολέμαγες τους Ρώσους στο Αφγανιστάν, τότε ήσουνα μεγάλος... μαγική ε... Μα ελευθερίας. Και ήρωα. ακριβώ. Ναι, ναι. τότε είναι ανάλογα τώρα σε ποια περιοχή, σε ποια εποχή βρίσκεσαι. Εποχή. Πώς είναι το γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό κατεστημένο, ανάλογα ο στρατιώτης ή θα είναι τρομοκράτης ή θα είναι ηρώας. Στην Ουκρανία είναι ηρώας. ο Εβραίος που σκοτώνει μωρά Παλαιστινίων είναι ηρώας. Αλλά ο Παλαιστίνιος πολεμιστής είναι τρομοκράτης. Και δεν εννοούμε τη Χαμάς, εννοούμε την Παλαιστινιακή αντίσταση, τον πολίτη που θέλει να προστατέψει το σπίτι του και την οικογένειά του. Είναι ο τρομοκράτης. Έτσι. Μέλη κοινότητας που έχουν επαφές ή υποστηρίζουν ξένους μαχητές. Ξένους λέει μαχητές, μάλιστα. Και πάλι εδώ είναι πολύ γενικό. Αλλά το αναγνωρίζω, το καταλαβαίνω γιατί θα κινήσει υποψίες και είναι ένας υποδελουτικός παράγοντας διότι αν μιλάμε για ISIS, ναι. Και δεν είναι μαχητές, είναι τρομοκράτες. Αν μιλάμε δηλαδή για τέτοια στοιχεία, σαφώς. Όταν έχεις επαφές και υποστηρίζεις τέτοιο, τέτοια άτομα δεν το συζητάμε. Απλά να είναι ε, αυτή η πώς το πω, η επαγρύπνηση των υπηρεσιών να είναι προ όλε τι κατευθύνσει. Δηλαδή, λέει τώρα μέλη κοινότητα που έχουν επαφέ υποστηρίζουν ή έχουν προστατευτική εκπαίδευση. Να το κάνει και σε αυτού που πήγαν στην Ουκρανία. Να το κάνει και στου χώρου από που βγήκαν άνθρωποι Έλληνε που πήγαν στην Ουκρανία. Να το κάνει και στου χώρου από του οποίου βγήκαν Έλληνε που πήγαν ε, στη Συρία. Και δεν εννοώ Μουσουμάνο, εννοώ καταλαβαίνει κορονοϊό, προαριστερού. Βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξει. Του έχουν άντρα τα περιοδικά. Δίνουν συνέντευξη στο Ιντερνετ. Αυτό που και... αναφέραμε και... μόλι, Δημήτρη, είναι ανάλογα ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, από ποια αφαιριβώς. μεριά δηλαδή, πολεμά Ναι. ναι. Να, να, το, να το πάνε προ πολλέ κατευθύνσει. Να έχουν μια επαγρυπνήσια, αλλά όχι στοχοποιημένα και συγκεκριμένα για του Μουσουμάνου. Ε, αυτό εμένα, δηλαδή, έτσι, ότι όπω το και εσύ, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Μονίμω, πάντα το Ισλάμ, yeah. ε, Συνεχίζουν και λένε... Αλαφιστικές. Αλαφιστικές, φαινατροπικές, ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε κέντρα προσφύγων. Τώρα, εδώ πέρα μπορούμε να... Και ήδη έχουμε πάρα πολύ τώρα ώρα που μιλάμε, αλλά... Ε... Και λογικά δεν θα... Δεν ξέρω αν. Ε, ας, το, ας το συνεχίσουμε, εντάξει, τουλάχιστον να το τελειώσουμε, να το τρέξουμε και να το τελειώσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, σαλαφιστικέ φιλανθρωπικέ ανθρωπιστικέ έχουν βάλει τώρα εδώ τον σαλαφισμό με την ανθρωπιστική φιλανθρωπική οργάνωση και έχουν βάλει την δραστηριοποίηση σε κέντρα προσφύγων, τρία διαφορετικά πράγματα τα ένωσαν σε μία πρόταση ούτε κι εγώ καταλαβαίνω το πώς το κατάφεραν ναι. αυτό. Ο σαλαφισμός, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία, ο Σουνιτισμός. Και έχουμε μιλήσει για το σαλαφισμό, είμαστε σαλαφιστές, έτσι. Και έχουμε αναλύσει τι είναι ο σαλαφισμός, τι διδάσκει, είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία, η επιστροφή στις πηγές του Ισλάμ, σύμφωνα με την κατανόηση των πρωτορθόδοξων μουσουλμάνων. Κάτι αντίστοιχο με τον χριστιανισμό είναι αυτή που είναι προσκολημένη στην πατερική θεολογία. Να το πω έτσι. Φέρνω συγκρίσεις για να καταλάβει ο κόσμος. Μη μουσουλμάνοι περισσότερο. Ο σαλαφισμός δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατία, την ριζοσπαστικοποίηση. Για την ακρίβεια, είναι αυτός και μόνο αυτός ο σαλαφισμός που αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο τα αφηγήματα και τις ρητερικές της ριζοσπαστικοποίηση. Και το έχουμε αποδείξει εμείς σας πάρα πολλές φορές, διότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε καλύτερη δουλειά και από αυτές τις υπηρεσίες στην ανάγνωση της ριζοσπαστικοποίηση. Και έχουμε συνεισφέρει πάρα πολύ. Εντοπισμό των Ιχουάν, α, α των, ε, ε, της, ε, Τη διαδικασία το πώς πολιτικοποιείται η θεολογία γενικότερα. Ο σαλαφισμός λοιπόν είναι αθώος από αυτό που προσπαθούν να του προσάψουν. Ούλτρα ορθόδοξοι και α, ε, άτομα τα οποία δεν, ε, πάνε με το καταγράμμα του Κορανίου, ανάλυση καταγράμμα, ερμηνεία καταγράμμα, είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία είναι το Ορθόδοξο Ισλάμ, το Κοράνι και η Σούνα με την κατανόηση των Σαχάβα, των μαθητών του προφήτη. Σαλαφ, δηλαδή, οι πρωτοορθόδοξοι μουσουλμάνη. Οι φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και η ΜΚΟ όντως είναι ένα θέμα. Όμως δεν υπάρχει κάποια σαλαφιστική. Πώς προκύπτει ο σαλαφισμός σε αυτές τις οργανώσεις, διότι αυτές οι υπηρεσίες έχουν ένα πρόβλημα. Τους χαριτζίτες τους βαφτίζουν σαλαφιστές. Ενώ είναι χαριτζίτες, δεν είναι σαλαφιστές. Και αυτή τη γραμμή την έχουν από το εξωτερικό. Διότι από το εξωτερικό έχουν αποτύχει μέχρι τώρα από την χάνουν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ της Σελεφία και Χαβάρις. Μεταξύ της Σελεφία και η Χουάν ακόμα πολλές φορές. Και δεν ξέρουν τις διαφορές. Και δεν ξέρουν τις διαφορές διότι μπερδεύονται στο μεθοδολογικό κομμάτι. Και εξακολουθούν να θέλουν να μπερδεύονται διότι ποτέ μα ποτέ δεν θέλουν να κάτσουν να ακούσουν μουσουλμάνους, λόγιους και θεολόγους. Γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρώτο, Έχουν από τα πολλά επιφανειακή, λάθη. Επιφανειακή ανάγνωση. όχι ναι. μπορεί, Μακάρι να ήταν και επιφανειακή. Αν κάνανε έστω επιφανειακή ανάγνωση, δεν κάνουν καν ανάγνωση το τι λένε οι μουσουλμάνοι. Ναι. Δηλαδή το FBI και η CIA, αν θα δεις το αρχείο τους, έχουν βιβλία, έχουν μελέτες από μουσουλμάνους λόγιους. Στην Ευρώπη δεν το έχουν αυτό. Είναι, το τι θα, είναι η γραμμή που τους έχει δώσει το εξωτερικό γενικότερα ή η γραμμή που θα πάρουμε από τους Αμερικάνους ή η γραμμή που θα πάρουμε από τους Ρώσους. Αυτό είναι. Δεν είναι η έρευνα, η νέα έρευνα που θα φέρει κάποιος με βάση το τι λένε οι μουσουλμάνοι, το, λέ, το τι λένε οι κοινότητε, είναι, ποιε είναι οι διαφορέ. Όχι. Ούτε καν επιφανειακή προσέγγιση. Δυστυχώ. Φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικέ οργανώσει δεν είναι σελαφιστικέ. Με του ορισμού που αναφέραμε πριν. Και όντω, στι ΜΚΟ είναι ύποπτε και είναι ύποπτε γιατί έχουν αποδειχθεί να μην ασχολούνται με, το φιλα... με τη φιλανθρωπία και τον ανθρωπισμό, αλλά κινούνται σε πολιτικέ κατευθύνσει. Ναι, εδώ ναι. Αλλά όταν η οργάνωση ή η ομάδα ατόμων πάνε να διδάξουν το Ισλάμ στου πρόσφυγες, στι φυλακέ, γιατί να το εμποδίσει αυτό και γιατί να το ποινικοποιήσει αυτό. Για ποιο λόγο. Εμένα μου έχουν απαγορεύσει να πάω σε φυλακές. Με πήραν τηλέφωνο από φυλακή. Μου λένε κάποια άτομα θέλουν να έρθεις. Να... Και εγώ ήταν πρώτη φορά και χάρηκα. Και υπήρχε απαγορευτικό. Γιατί υπήρχε απαγορευτικό. Γιατί, για ποιο λόγο. Δηλαδή το Ισλάμ θα μιλήσεις για το Ισλάμ για αυτά τα άτομα. Ίσα ίσα θα τους χαροποιήσεις. Αυτά τα άτομα θα τους χαροποιήσεις. Θα, τους, θα προσφέρεις μια νυφαλιότητα στις ψυχές και στις καρδιές τους. Και καταλαβαίνω ότι είναι το να υπάρχει προβληματισμός και υποψία, αλλά ανέλησε την κατάσταση. Διαχώρησέ την από τα άλλα. Και σε περίπτωση που λες ότι είναι δύσκολο γιατί όλοι... Εσύ είσαι. Εσύ έχεις αποτύχει. Εσύ έχεις αποτύχει ως προς την ανάγνωση. Και... Άλλο λοιπόν αυτό, σαλαφισμός, κάτι άλλο, Φιλανθρωπικές, ανθρωπιστικές δραστηριότητε, ε, εντελώ κάτι άλλο, σαν ΜΚΟ, που ναι, πρέπει να υπάρχει ανάλυση και παρατήρηση, και δραστηριοποιούνται, λέει, σε κέντρα ε, προσφύγων. Είναι το ίδιο με τη ΜΚΟ. Οκ, okay, η δραστηριοποίηση αυτή, η δραστηριοποίηση, τι είδους δρα, δραστηριοποίηση είναι. Είναι πραγματικά για χάρη της θρησκείας ή έχει πολιτικά κίνητρα. Αν έχει πολιτικά κίνητρα, σαφώ. Το θέμα είναι το διαχωρίζει ή το τσουβαλιάζει. Αν το τσουβαλιάζει, εδώ είναι το θέμα. Και δημιουργεί μετά άλλα θέματα. Γεννά άλλε καταστάσει μετά. Χαρισματικοί ντόπιοι, θρησκευτικοί ηγέτε, το επόμενο. Και έχει και ένα τελευταίο στην κατηγορία αυτή που είναι οι δραστηριότητε νέων άγνωστων άτυπων οργανώσεων, ιδρυμάτων, θρησκευτικών ή πολιτικών. Αυτό το χαρισματική τόπο και θρησκευτική προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, α, δηλαδή όποιο είναι ένα. Ένας, ε, έχει, έναν, έχει, μια, έχει ένα χαρακτηριστικό ηγέτη θρησκευτικού. Ναι. Αυτό το άτομο πρέπει να είναι ένας κακός υποδηλωτικός παράγοντας. Ούτε κι εγώ το έχω καταλάβει. Δηλαδή άτομα τα οποία μιλάνε για τη θρησκεία είναι κακός υποδηλωτικός παράγοντας. Δηλαδή από μόνο, από μόνο του καταλαβαίνουμε ότι η στοχοποίηση εδώ είναι προς τη θρησκεία την ίδια. Διότι αυτός ο θρησκευτικός ηγέτης με τι θα μιλήσει. Με το Ισλάμ. Τα λόγια του θα είναι περί Ισλάμ. Αυτό το άτομο ποινικοποιείται. Αυτό το άτομο πρέπει να είναι κακό. Είναι τόσο ακριβώς. Αυτό αν, αν αυτός ο θρησκευτικός ηγέτης για άλλη μια φορά σε προσκαλεί σε κάτι το οποίο είναι εξτρεμισμός και ριζοσπαστικοποίηση, ναι, είναι κακός υποδηλητικός παράγοντας. Αλλά αν σε προσκαλεί στο Κοράνι και στη Σούνα και στο να α, προσφέρεις πράξεις λατρείας, και να είσαι, δηλαδή, ένας μουσουλμάνος ορθόδοξος με ορθή δογματική και προσφέρεις δογματική διδασκαλία γενικότερα, γιατί είναι αυτό το θέμα. Για άλλη μια φορά, τσουβάλιασμα. Και το τελευταίο, δραστηριότητες ε, νέων, όσων <συσκέντρα> <άνωστον>, άτυπων οργανώσεων, <συσκέντρα> ιδρυμάτων. Δηλαδή, να μην υπάρχουν δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες είναι κακές. Να μην υπάρχουν νέε δραστηριότητε. Η νέες... Κοινότητα, να μην έχει δραστηριότητε. Δραστηριότητες που. Να σπου... μην δημιουργηθεί κάτι νέο. Γενικότερα, μια κοινότητα έχει δραστηριότητε. Ε, για ποιο λόγο είναι κακό. Δηλαδή, σπου... κάθε νέα δραστηριότητα μια κοινότητα είναι στο στόχαστρο. Ναι. Δυστυχώ. Δηλαδή, στο στόχαστρο. Τέτοιο μα πάλι. Όλοι μαζί. Ούτε τη δραστηριότητα, ούτε τι σκοπό έχει, ούτε τίποτα. Ένα τσουβάλιασμα όπω το προηγούμενο. Δηλαδή, Περνάμε είναι. στην άλλη λίστα, η την επόμενη. Οποία είναι, ναι. Ναι, είναι αντίληψη, και είναι η οποία είναι, είναι η γνωστική δείκτη συμπεριφορά, αντιλήψει και πεπιθήσει. Είναι οι γνωστικοί δείκτε, οι οποίοι λέει, α πούμε, ότι είναι, ξεκινάει με τα περιστατικά όπου μέλη μια κοινότητα εκφράζουν ασέβεια για τι κοσμικέ αρχέ. Το έχει έτσι ναι. Το βάζει πιο Σέβεια για τις κοσμικές αρχές Δηλαδή εγώ είμαι πλέον ε, Γιατί εγώ είμαι αυτός <laughs> ναι, εσύ. Ε, ε, ε... Είναι ένας γνωστικός δείκτης Και μια συμπεριφορά και αντίληψη η Οποία είναι στο στόχαστρο Δηλαδή εσύ μουσουλμάνε Και να σου πω και κάτι Και χριστιανός Α, Ακριβώς ε, Χριστιανός δεν πρέπει να είναι εδώ Όπου εκφράζεις ασέβεια. Για τις κοσμικές αρχές είσαι στο στόχαστρο και είσαι κάτω από το μικροσκόπιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω για την ελευθερία και για τη δημοκρατία και για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αυτό είναι αποδεκτό. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω ότι ο νόμος του Αλλά είναι ανώτερος από τις κοσμικές αρχές. Είναι πιο σεβαστό. Είναι αυτό που ο νόμος του Αλλά και η εντολή του Αλλά θα σε βάλει στον παράδεισο αν την τηρήσεις. δεν έχω δικαίωμα προς αυτό, να το εκφράζω. Και την προηγούμενη φορά είχαμε τονίσει το εξή. Και επιτιδευμένα από αυτές τις υπηρεσίες και από αυτές τις αναλύσεις γίνεται αυτό το τσουβάλιασμα και η σύγχυση. Σου λέει ότι άμα εκφράζεις ασέβεια προς τις κοσμικές αρχές, αυτόματα στο μυαλό τους και μόνο στο μυαλό τους, σημαίνει και καλά προσπάθεια να καταλύσεις το πολίτευμα ή προσπάθεια να εναντιωθείς στους νόμους του τόπου και γενικότερα να φέρεις μια αναρχία. Και αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει στις πεπιθήσεις του μουσουλμάνου. Διότι έχω κάθε δικαίωμα να εκφράζω σεβασμό ή ασέβεια προς ό,τι θέλω, οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλω. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζω ότι πρέπει να κρατάω αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή, να σέβομαι τον κοινωνικό ιστό και τους κανόνες που υπάρχουν. Πώς το ένα αναιρεί το άλλο, το ένα αναιρεί το άλλο μόνο στο μυαλό τους και στη φαντασία τους. Διότι απριόριοι έχουν μετατρέψει κάθε μουσουλμανική θρησκευτική έκφραση σε αναρχία και ανατροπή του πολιτεύματο εξ αρχή που δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και, και μην ξεχνάμε... Δεν προκύπτει ότι υπάρχουν... ούτε από του μετανάστε κάτι Ακριβώς. τέτοιο. Καμία μεταναστευτική ροή από μουσουλμάνους που μένουν και εργάζονται σε μια Ευρωπαϊκή κοινωνία, δεν έχει παρατηρηθεί αυτέ οι τάσει και σου λένε γιατί είναι, δεν έχουν να σου παραθέσουν και κάτι, ένα παράδειγμα. Όταν του ζητά παραδείγματα, σου λένε το, χαλιφ, το πρόσφατο, το χαλιφάτο λέει που θέλουν να κάνουν στη Γερμανία. Ποιο χαλιφάτο θέλουν να κάνουν στη Γερμανία. Δέκα είκοσι άτομα φώναξαν ένα σύνθημα. Πάρ τους αυτά του δέκα είκοσι και κάνουν του απέλαση. Καμία θρησκευτική ομάδα και κοινότητα στη Γερμανία δεν έκανε, δεν είχε τέτοια απέτηση. Ένα σύνθημα φωνάξαν και ξαφνικά έγινε, έγινε δηλαδή ότι επιχειρούν πλέον ανοιχτά την ανατροπή. Ποια, πάρα αυτούς τους δέκα, παραπάνω από δέκα δεν ήταν, διώξ τους. Αν το βλέπεις εσύ κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι ίδιοι οι δέκα που θα τους πιάσεις θα δεις ότι είναι νομοταγείς πολίτες. Άρα λοιπόν τι μιλάμε, ποια είναι τα παραδείγματα τα οποία η ασέβεια στις κοσμικές αρχές, ναι έχουμε ασέβεια, δε, δεν, δεν τη τις σεβόμαστε τις κοσμικές αρχές, δεν σεβόμαστε το κοσμικό στοιχείο εξ αρχής, αλλά το αν δείχνω εγώ συμπάθεια ή αντιπάθεια, σεβασμό ή μη σεβασμό, δεν αυτό μου ακυρώνει την υποχρέωση ότι πρέπει να σέβομαι τους νόμους, την έννοια της κοινωνικής συνοχής. Μπορώ εγώ να κάνω, να, να το παίξω χαλίφης ή να το, ή να, τη, να το δω ε, ισλαμικό κράτος ή ισλαμικές και αυτά νιώθω ότι αισθάνομαι και ανόητος που κάθομαι και τα εξήγω γιατί είναι αυτονόητα είναι αυτονόητα δηλαδή παίζεις και το παιχνίδι τους πολλές φορές όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να τα αναλύεις για να λες τα αυτονόητα, να προσπαθείς δηλαδή να αποδείξεις ότι ο ελέφαντας δεν πετάει. Προσπαθείς να αποδείξεις ότι ο ελέφαντας δεν πετάει. Ασέβεια γιατί... Δηλαδή με συγχωρείς. Ε, ο αριστερός έχει ε, σεβασμό για τις κοσμικές αρχές. Ο δεξιός, ο συντηρητικός, έχει σεβασμό στις δυτικές ε, αρχές, όπου φωνάζει για τη γο κουλτούρα και για την ατζέντα. Ήδη και του αναρχικού και μάλιστα. Ένα υπάρχουν και, και γκρουπ. να εκφράζει αντιρρήσει με βάση Μαι. την ιδεολογία και, και την οποία... σα ίσα, ίσα, ήθελα να πω αχ, με τον Μπιτρό, ότι ίσα ίσα το Ισλάμ έχει και όρια. Δηλαδή, υπάρχουν πολιτικοποιημένε γκρουπ, όπω οι αναρχικοί ή οι άλλοι, που δεν έχουν και όρια στο, στο πώ θα εκφράσουν, τι θα εκφράσουν, τι θέλουν, τι έχουν σκοπό με δύο. Δηλαδή, εδώ λένε, δεν υποδεχόμαστε παράδειγμα κάποιε γκρουπέ στι αρχέ και ο σκοπό σα είναι να διαλύσουν τα πάντα. Ε, στο Ισλάμ δεν συμβαίνει αυτό. Μπορεί ναι, να μην με εκφράζουν αυτέ οι απόψει, αλλά μέσα από την ίδια μου τη θρησκεία έχω κάποια όρια. Τη λειτουργώ σε κάποια πλαίσια. Η ίδια μου θρησκεία μου τα λέει αυτά. Αντί λοιπόν να καταλάβουν ότι δεν είναι ο μουσουλμάνο το πρόβλημα, και είναι άλλε γκρουπέ που στοχοποιούν του μουσουλμάνου. Εκτό και αν στο μυαλό τους, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά. Και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι mm. είσαι αποδεκτός αν εκφράσεις αντίρρηση, ασέβεια προς το Ισλάμ είσαι φιλελεύθερο στοιχείο έχεις δικαίωμα για την ελευθερία του λόγου αν εγώ εκφράσω ασέβεια προς τις πεπιθήσεις σου ή προς τις αρχές σου δεν είναι κακός υποδηλωτικό. ή ε, ε, είναι ε, κακό παράγοντας παράγοντα. Πρέπει να μπω στο μικροσκόπιο. Είμαι μακροπρόθεσμη απειλή. Έτσι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν θα μιλήσει κατά για το Ισλά, ενάντια στο Ισλάμ, έχει το δικαίωμα. Αν εγώ, σαν μουσουλμάνο, μιλήσω ενάντια στι αρχέ που πρεσβεύει εσύ, εγώ είμαι εξτρεμιστή. Και κάπω έτσι πάει το παραμύθι ρητορική μίσου από του ηγέτε μια ε, ε, κοινότητα ομάδα. Δεν θα το ομάδες. πούμε πάλι. Τη ρητορική μίσου την αναλύσαμε ε, στο προηγούμενο ναι. βίντεο, για να μην λέμε τα ίδια. Όπω και το κομμάτι τη ασέβεια στι κοσμικέ αρχέ. Αλλά πάντα αυτό η ασέβεια πάντα εμένα με, με με, προκαλεί να τα λέω ξανά και ξανά. Τέλο πάντων, περιστατικά που μέλη μια κοινότητα που... εκφράζουν ανοιχτά <χαι> τη δυσαρέσκεια και τη δυσφορία του. Άντε πάλι. Δηλαδή, που αυτό είπα, που είπαμε πριν. Που είπαμε πριν, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα στη δυσαρέσκεια και στη δυσφορία. Είσαι αναγκασμένο να δεχθεί τι πεπιθήσει που έχουμε εμεί. Όχι, η απάντηση είναι. Έχω δυ... δικαίωμα να έχω δυσαρέσκεια και δυσφορία και να μιλάω με βάση την πίστη μου και τη θρησκεία απέναντι σε αυτό που νιώθω ως δυσφορία. Πώς αυτό με κάνει ριζοσπαστικοποιημένο και πώς αυτό με κάνει. Ε, μακροπρόθεσμη απειλή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, η δυσαρέσκεια προς το πολιτικό σύστημα και η δυσφορία επιτρέπεται. Η δυσαρέσκεια και η δυσφορία προς υπηρεσίες κρατικές επιτρέπεται. Αλλά άμα είσαι μουσουλμάνος, αυτά όλα κατά κάποιον τρόπο απαγορεύονται. Συνεπώς εξαρτάται τι που, δηλαδή είσαι μουσουλμάνος ή δεν είσαι μουσουλμάνος. Αν είσαι μουσουλμάνος και έχεις δυσαρέσκεια, πρέπει να φοβηθούμε από εσένα. Είσαι, ένα, ε, είσαι μια μακροπρόθεσμη απειλή λόγω της δυσαρέσκειας και της δυσφορίας σου. Δεν έχεις δικαίωμα στη δυσαρέσκεια και στη δυσφορία. Είσαι υποχρεωμένος να αποδέχεσαι αυτά που ε, βιώνεις, που ε, είτε το νιώθεις άδικο ή δίκαιο, δεν έχει σημασία Κλείσε το στόμα σου. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την προσέγγιση. Έτσι. Περιστατικό που μέλη μιας κοινότητας, λέει, εκφράζουν ανοιχτά συμπάθεια ή πίστη σε τρομοκρατικές, εξτρεμιστικές ομάδες. Ναι, αυτό εξυπακούεται. Και πώς αυτό το χοντροκομμένο, το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει κίνηση ε, αντιμετώπισης, έτσι, απέλαση, σύλληψη, δεν ξέρω εγώ τι, πώς αυτό μπαίνει στην ίδια κατηγορία με μια κοινότητα που εκφράζει τη δυσαρέσκεια και τη δυσφορία της. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ίσα και όμοια, είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει διάκριση. Διότι όταν μπαίνει στην ίδια λίστα, σημαίνει ότι μια κοινότητα... Και αν, αν, εσύ την, την, την φημώνεις αυτή την κοινότητα να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και τη δυσφορία και να αντιμετωπίσεις, να, να, να προσπαθήσεις να το επιλύσεις αυτό και τους λες όχι, δεν θα πρέπει να έχεις δυσαρέσκεια, δεν πρέπει να έχεις δυσφορία, δεν πρέπει να μιλάς, δεν πρέπει να έχεις ρητορική αντιπάθεια, τίποτα. Απλά θα επικροτείς, θα μας επικροτείς. Ε, λοιπόν, όταν εσύ δημιουργείς τέτοιες καταστάσεις πίεσης, σε ρωτάω, δεν θα σου μεταμορφωθούν μετά σε κοινότητα έκφρασης συμπάθειας και πίστης σε εξτραμιστικές ομάδες. Δηλαδή έχεις καταλάβει τι κάνεις. Το ίδιο το εγχειρίδιο είναι απόδειξη πώς μεταστρέφεις ένα ε, ήσυχο στοιχείο, ήσυχο άνθρωπο, σε επαναστάτη. Δηλαδή το άτομο αυτό που έχει δυσαρέσκεια και δυσφορία με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν επειδή είναι μουσουλμάνος όταν το φημώσει ακόμα και το, την, την έκφρασή του να, να παραπονεθεί για μάντεψε πού θα βρει ε, παρηγοριά, Πού θα βρει παραγωγία. Ακριβώ το επόμενο το οποίο λένε οι ίδιοι. Λε και οι ίδιοι βγάζουν τα μάτια του τώρα. Σε συμπάθεια και πίστη σε εξτρεμιστικέ ομάδε. Διότι στην εξτρεμιστική ομάδα θα βρει ε, την, να, να του βγει η αγανάκτηση. Και μακάρι να μείνει μόνο σε αυτό και να μην προχωρήσει σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν βυθίζουν μόνο στην άγνοια αυτά τα εγχειρίδια αυτά τα εγχειρίδια είναι εγχειρίδιο πώς να μετατρέψεις ένα μουσουλμάνο, έναν άνθρωπο γενικότερα, δεν χρειάζεται να είναι μουσουλμάνος από οποιαδήποτε θρησκεία, ε, να του αφαιρέσεις κάποιες βασικές εκφράσεις, δραστηριότητες, πεπιθήσεις, να του τα περιορίσεις, να του τα στραγγαλίξεις κατά από το όνομα του, της ριζοσπαστικοποίηση. Και στο τέλο, ξέρει τι καταλήγει και κάνει. Αυτό το άτομο που προσπαθεί και καλά να αποτρέψει για κάτι, το γεννά εσύ το γεννάς εσύ μέσα από το σύστημά σου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τρομερό. Τρομερό και δυστυχώς χάνει και την αξία του μέσα από τέτοια podcast. Αυτό είναι... Πρέπει να αναδειχθεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και μετά μιλάει η τελευταία λίστα για το. Υπό... μετά έχουμε την τελευταία λίστα. Είναι υπό υπό... η κατάσταση, η υπόβαθρο καταλητική παράγοντα. Που έχει μια λίστα που ξεκινάει ε, με τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ε, κοινότητα. Και συνεχίζει με τι λειτουργικέ ε, οικογένειες, ε, κοινωνική απομόνωση. Δεν θα τα σχολιάσω όλα. Θέλω να, να, πάμε. Ναι. Θέλω να πάμε. Έχει διάφορα. Λέει, το λέει να τονίσουμε ότι η κατάσταση, το υπόβαθρο και οι καταλυτικοί παράγοντε αυτό ισχύει για όλα τα εγκληματικά στοιχεία. Δεν είναι μόνο για το Ισλάμ και για του μουσουλμάνους. Οποιαδήποτε ο, α, οι καταστάσει αυτέ, δηλαδή τι λειτουργικέ οικογένειε, κοινωνική απομόνωση είναι υπόβαθρο καταλητική παράγοντα για όλα τα εγκληματικά στοιχεία ή τα απειλέ που μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία. Εγώ όμω θέλω να παρατηρήσω κάτι άλλο. Για να μην κάτσουμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά, γιατί είναι, ε, είναι και χάσιμο χρόνο, πιστεύω. Λέει σε ένα σημείο, Δημήτρη, κοινωνική απομόνωση και αλλού λέει έλλειψη εμπιστοσύνη στου θεσμού. Αυτό τώρα που πέφτει πάνω το μάτι μου. Εγώ κάνω μία ερώτηση με όλα αυτά που διαβάσαμε και αναφέραμε προηγουμένως και στο πρώτο μέρος, πώς δεν θα προκληθεί κοινωνική απομόνωση και έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς από τη στιγμή που στοχοποιήσε, δεν θα υπάρχει κοινωνική απομόνωση. Δηλαδή εσύ σαν κράτος, σαν υπηρεσία, καταγράφεις και ποινικοποιεί και δαιμονοποιείς συμπεριφορές και δράσεις γνωστικού δείκτε, αντιλήψεις και πεπιθήσει και περιμένει μετά να μην υπάρχει εσωστρέφεια, να μην υπάρχει απομόνωση, να μην υπάρχει ένα είδο άμυνα. Περιμένει εμπιστοσύνη στου θεσμού αυτού. Πώ, σε ρωτάω εγώ, πώ το ζητά αυτό το πράγμα. Ποιοι ήταν οι βηματισμοί σου για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη ποιοι ήταν οι βηματισμοί σου για να μην δημιουργήσεις κοινωνική απομόνωση. Πώς. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Υπάρχει κάποιος που μπορεί πραγματικά να έρθει σε διάλογο σε αυτά τα πράγματα. Αποκλεισμό αλλού πέφτει το μάτι μου τώρα. Αποκλεισμό από τις πολιτικές διεργασίες. Μα εσύ από εξ αρχής έχεις κατηγοριοποιήσει την πολιτικοποίηση ως κάτι Ω, ω, ως κάτι ναι, ε, το α, οποίο αυτή είναι, είναι σαν... και εγώ συμφωνώ όσο στην πολιτική διε... ναι. ε, συμφωνούμε όσο στις πολιτικές διεργασίες αλλά ρε παιδί μου δεν βλέπεις ότι αντιφάσκεις εάν Μα, πριν εσύ το τον υποδηλητικό <laughs> πριν τον υποδηλητικό <laughs> παράγοντα ναι. τι έλεγες γι' αυτόν ότι είναι πολιτικές Ομάδες. Και τώρα μιλάς για τον αποκλεισμό και το έχει ω καταλητικό, ε, κατα, καταλητικό παράγοντα. Αποφάσισε. Αποφάσισε. Είναι κάτι κακό για σένα ή δεν είναι κάτι κακό, Είναι μια λίστα που έχει τροποδοτηθεί από τι δύο προηγούμενε. Ακριβώ. Είναι το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων και τελικά ακριβώς. την κατηγοριοποιεί σαν τον καταλητικό παράγοντα. Ακριβώς. Είναι, είναι απίστευτο Έτσι. αυτό. Όπω το διαβάσει είναι ακριβώ αυτό. Έλλειψη, λέει. Ισχυρή μετριοπαθού μουσουλμανική ηγεσία. με, θες μετριοπάθεια. Μπορεί να μου ορίσει τη μετριοπάθεια. Έχει ακυρώσει τη γενιάδα. Έχει ακυρώσει τον τίση μου. Έχει ακυρώσει το σημάδι από την προσευχή ε, και από τα προηγούμενα που αναφέραμε και στο πρώτο μέρο. Όλη τη θρησκεία την έχει βάλει κάτω από το στόχαστρο και θέλει τώρα μετριοπάθεια. Πώ ορίζει τη μετριοπάθεια, Η μετριοπάθεια στι κοσμικέ. Ε, στο, στο, στο κοσμικό μοντέλο είναι αυτή η οποία δεν θα μιλάει για θρησκεία δεν θα μιλάει για θεολογία δεν θα μιλάει για δόγμα αυτή είναι η μετριοπάθεια τι θα μιλάτε τι θα έχετε μόνο δικαίωμα να πείτε κύριοι μουσουλμάνοι για την ελεημοσύνη για την αγάπη στον πλησίον άντε και την προσευχή σας μετά στο χώρο σας και σούτ μετά θα βγείτε από το τζαμί σούτ και αυτό το λένε και στους χριστιανούς. Αυτή είναι η μετριοπάθεια την οποία ζητάνε. Δεν ζητάνε. Η μετριοπάθεια δεν είναι η οποία εμείς αυτοί εννοούμε και σαν μουσουλμάνοι και σαν σαλαφιστές αχλουσούνια, σουνίτες. Η μετριοπάθεια είναι να μιλάμε για την πίστη μας, για τη θεολογία μας, για το δόγμα μας, να έχουμε ομολογιακό χαρακτήρα και σαφώς να αντιμετωπίσουμε κάθε ε, κάθε εξτρεμισμό, πραγματικό εξτρεμισμό και συγκεκριμένα αυτά που προέρχεται από τους χαριτζίτες, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι προκαλούν τα τρομοκρατικά χτυπήματα τόσο σε ιδεολογικό κομμάτι όσο και σε άποψη πράξεων τρομοκρατίας αυτό είναι μετριοπάθεια μετριοπάθεια δεν είναι ο δικό σου ορισμός μετριοπάθειας προς την πίστη μου διότι για εσένα η μετριοπάθεια είναι ο άλλος να κάνει αυτό που του λες εσύ. Να έχει δικιά σου κατεύθυνση το πώς θα κινηθεί στο, κήρυγμα, στη διδασκαλία περί Ισλάμ, δηλαδή αυτό που γίνεται στο βοτανικό. Το βοτανικό αυτό γίνεται. Καρπαζά ο ημάμις, ψεύτο ημάμις, δεν είναι ημάμις. Καρπαζιά. Κάθε Παρασκευή θα δοξάζεις το Υπουργείο που σου έχτισε το ψεύτο τζαμί, θα το δοξάζεις και αν δεν το κάνεις δεν είσαι μετριοπαθής. η έχει ένα εντυπωσιακό γράφει, γράφει σε ένα σημείο τις κριτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται τοπικά. Έχεις κρίσει αυτά που εσύ ονομάζεις και έκανες άντε παντζαμιά. Έχεις δημιουργήσει ένα που δεν μπορεί να οριστεί έτσι και δεν εξυπηρετεί ούτε ως προς το δόγμα, ούτε ως προς το χώρο και τη χωροταξία μέσα στην πόλη. Έχει δημιουργήσει τι συνθήκε να μην καλύπτουν τοπικά οι θρησκευτικέ ανάγκε, και αυτό στο τέλο είναι καταλητικό παράγοντα. Τι θρησκευτικέ ανάγκε που δεν καλύπτονται το, τοπικά. Έχεις, έχει, λέει, έλλειψη κοινωνικοποίηση και ένταξη των, κοινο... των μεταναστών, των κοινοτήτων. Του έχει στοχοποιήσει τι δύο προηγούμενε λίστε, με το πώ φέρονται, τι φοράνε, που πάνε, τι κάνουν, τι θέλουν. Θε... Και στο τέλο, έχουν αυτοί απομονωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Λογικό δεν είναι. Και στο τέλος αυτή η έλλειψη, αυτή η έλλειψη είναι καταλητικό παράγοντα. Είναι, όλη η λίστα είναι κάπω έτσι. Είναι σε αυτήν τη λογική. Ε, και κλείνουμε με ξέρω, αυτά είναι... τα δύο. Πρέπει να κλείσουμε με αυτά τα δύο, γιατί ναι. όλα τα Επομοντικά. άλλα κοιτούνται πάνω σε αυτά που προαναφέραμε. Να μην τα πούμε όλα με λεπτομέρεια. κλίνουμε με αυτά τα δύο που λέει η λίστα η τελευταία. Λέει κατασταλτικά μέτρα των αρχών. Ως καταλυτικός παράγοντας κατασταλτικά μέτρα των αρχών mm. και λέει συλλήψεις mm. κατεδάφιση αυθαίρετων άρνηση επιδομάτων mm. κλείσιμο τζαμιών εγώ δεν θα αναφερθώ σε τίποτα από όλα αυτά τις παρένθεσεις παρά μονάχα σε ένα ούτε συλλήψεις ούτε κατεδάφιση αυθαίρετων ούτε άρνηση επιδομάτων και δικαίωμα mm. της χώρας το ποιον θα επιδοτήσει και ποιον όχι κλείσιμο τζαμί του τζαμιού Καταλητικό παράγοντα τώρα. ήδη. Έγινε, έγινε με μαζικό τρόπο στην περίοδο 20 με 21. Έκλεισαν τζαμιά. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη τι εννοεί, τι θέλει να πει ο ποιητή. Δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ τη θεωρία και τη πράξη. Αφού έκλεισε τζαμιά, δεν έκλεισε τζαμιά. Δεν έκλεισε χώρου λατρείας. Δεν υπήρχε νομικός πε, πε, περιορισμός της θρησκευτική ελευθερίας που το βάζει ως καταλητικό παράγοντα. Άρα λοιπόν αυτά τα λάθη και αυτές οι αστοχίες που κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή μέσα από τις αντιφάσεις του εγχειριδίου, δεν πρέπει να εξεταστούν. Για να, για να γίνει βήμα προς τα μπροστά. Δηλαδή δεν μπορείς να δημιουργείς αυτό που είπες και εσύ Δημήτρη και να κλείσουμε με αυτό. Δεν μπορείς εσύ να δημιουργείς τον υποδηλητικό παράγοντα. Εσύ να δημιουργείς τις συμπεριφορές. Εσύ να δημιουργείς τις δράσεις. Και μετά κατά κάποιον τρόπο να απορείς για το καταλητικό παράγοντα που εκεί καταλήξαμε. Ε, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή φτιάχνεις τις καταστάσεις πριν και μετά αυτό που κατασκεύασες εσύ μέσα από την τρομολαγνία να έχεις, να, να απορρείς. και κάθομαι και σκέφτομαι ότι μήπως τελικά ε, πρέπει να δημιουργηθεί ο εχθρός για να έχουμε να ασχοληθούμε μετά με την αντιμετώπιση του μήπως παίζει και αυτό ακραίο σενάριο συνωμοσιολογικό σε ένα σημείο αλλά δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ εγώ προσωπικά. Μήπως πρέπει να φτιαχτεί ο εχθρός για να έχουμε μετά κάτι να πούμε στην κοινωνία, να αποπροσανατολίσουμε, να, να, να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις έτσι, και να αποπροσανατολίσουμε τελικά από τα πραγματικά προβλήματα που έχει μια κοινωνία. Που δεν είναι ο μουσουλμάνος, ούτε είναι το Ισλάμ. Αυτά από μεριά μου. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, Δημήτρη, και να ολοκληρώσουμε. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει... Όχι, νομίζω ότι ε... καλύψαμε το, το θέμα. Ε, πραγματικά κι εγώ, στο τελευταίο που είπες, έχω κι εγώ αυτήν ακριβώς την απορία. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις τις συνθήκε και στο τέλος να μπορείς για το αποτέλεσμα το ναι. οποίο δημιούργησε. Δεν νομίζω ότι θα μας το απαντήσουν ποτέ. Ε, τώρα, πάντως, το σίγουρο είναι ότι φαίνεται και η ανεπαρκειά τους και ο σκοπός, τελικά, που έχουν, που θέλω και εγώ να πιστεύω ότι δεν είναι αυτός που ανέφερες. Αν και τελικά, με την απλή λογική, μπορούμε άνετα να το σκεφτούμε, δυστυχώς. Λοιπόν, ε, θέλω να πιστεύω ότι το πρώτο και το δεύτερο μέρος είναι μια προσπάθεια και κατεύθυνση να... Uh, μέσα από την κριτική μας και μέσα από την ένταση την οποία βγάζουμε ως uh, παράπονο έτσι και είμαι πολύ ειλικρινής να βοηθήσει και την πατρίδα μας και τις υπηρεσίες αυτές να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση. Τουλάχιστον να λειτουργήσει ως κίνητρο για καλύτερο μορφωτικό επίπεδο, για καλύτερη προσέγγιση. Uh, είναι πολύ είναι ένα μεγάλο δώρο προς την πατρίδα αυτά τα δύο podcast. Είμαι πολύ πεπισμένος γι' αυτό. Μεγάλο δώρο. Και μεγάλο δώρο προς τις υπηρεσίες αυτές που στέκονται εκεί ως ε, ε, άτομα τα οποία προστατεύουν την εθνική ασφάλεια. Καλό είναι αυτά να τα σκεφτούν και να τα βάλουν υπόψη τους και να μην είναι απλά άντε να μπει ο μισθός άντε να τελειώνουμε. Να υπάρχει, γιατί δεν είσαι σε μια θέση, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν αυτά τα άτομα, δεν είστε σε μια θέση να χτυπήσεις κάρτα, να βαρέσεις το οχτάωρο και να πας μετά σπίτι σου. Είσαι μια υπηρεσία, ένα επάγγελμα που πρέπει να λειτουργήσει 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να μορφώνεσαι 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να μελετάς 24 ώρες το 24ωρο πρέπει να αναθεωρείς 24 ώρες το 24ωρο. Δεν πας στο γραφείο σου να χτυπήσεις κάρτα. Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι, Δημήτρη. Ναι, ναι. Γιατί κόλλησε εδώ, βλέπω. Λοιπόν, αυτά. Αυτά το τραβήξαμε πολύ, αλλά ολοκληρώσαμε. Δεν θα κάνουμε και το τρίτο μέρος, γιατί το τρίτο μέρος κινείται στα ίδια πλαίσια. Ε, δηλαδή, επαναλαμβανόμενες. Ε, οι γραμμές επαναλαμβάνονται, επαναλαμβάνονται, δεν υπάρχει λόγος. Σαλάμ αλαίκουμ, ο Ραχμετουλάχ Ιμπερακάτου. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αλλά, την άλλη Δευτέρα ή την παράλληλη Δευτέρα θα έχουμε νέο podcast. Εγώ εγώ.